Yeah, buddy! Lightweight! Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του Greek Bodybuilding Podcast, το επεισόδιο 0 θα πω. Είμαι ο Βαγγέλης Νέστορας. Και εγώ ο Κωνσταντίνος Μαυροπόδης. Και μαζί θα κάνουμε το podcast. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για μας, δεν ξέρω. Πες Κωνσταντίνε, εσύ αν θες. Εγώ ασχολούμαι με το φυσικό bodybuilding και το φυσικό powerlifting. Έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι πριν από 6 χρόνια. Έχω κατέβει σε αγώνες στο bodybuilding το 2021 πρώτη φορά. Και πέρυσι κατέβηκα και στον πρώτο μου αγώνα στο powerlifting. Είμαι ενεργός αθλητής. Αυτά για μένα. Συνέχισε, Νέστορα. Μετά από αυτό το full μεγάλο βιογραφικό που έδωσε ο Κώστας, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί ουσιαστικά απλά είμαι κλόνος στα social media για ένα μεγάλο διάστημα. Άσε ρε. Ισχύει. Αλλά ασχολούμαι γενικά με τη γυμναστική, αλλά δεν νιώθω ότι ποτέ. Κάθε μέρα λέω ότι τώρα ξεκινάω σοβαρά από την bodybuilding. Όχι, κάνω κάτι παραπάνω, θεωρώ. Θεωρώ ότι παλιά έκανα τα πάντα λάθος. Δεν ξέρω. Μπορώ σημαίνει να συμβαίνει αυτό. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αυτό ότι θεωρείς ότι κάνεις ένα πράγμα περισσότερο κάθε μέρα είναι πολύ βασικό. Εγώ έχω δει την πρόοδό σου μέσα από τον λογαριασμό σου στα social, στο Instagram π.χ. Ναι. Γιατί την παρακολουθώ όλους αυτούς τους μήνες που δεν είσαι ενεργός στο YouTube. Γιατί τώρα άρχισες ξανά να είσαι ενεργός με ωραία βιντεάκια. Εγώ τα παρακολουθούσα πάντα τα βίντεό σου. Είχαμε κάνει ξανά βίντεο όταν τελείωσα την πρώτη αγωνιστική μου προετοιμασία για να πούμε μια σύνοψη όλης της κατάστασης του, τι συνέβη. Υπάρχει το βίντεο, το ξανανέβασε ο Νέστορας, σε περίπτωση που το ζητάει να το δει ο κόσμος. Εγώ επειδή παρακολουθούσα όλη αυτή την πρόοδο, γιατί πραγματικά ο Νέστορας ασχολιόταν πιο πολύ με γιόλο προπόνηση παλιά, τώρα ασχολείται με bodybuilding προπόνηση. Τώρα μπορώ να πω ότι κάνει bodybuilding. Ισχύει. Δεν είναι ακόμα bodybuilder, αλλά ρε φίλε. Προφανώς δεν μπορώ να είμαι bodybuilder άμα δεν έχω αγωνιστεί. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν έχεις αγωνιστεί ακόμα, αλλά είσαι στην πορεία την κατάλληλη για να φτάσεις να αγωνιστεί. Και έχω ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για να αγωνιστώ. Δεν θέλω να πω ημερομηνία, αν και το έχω αναφέρει σε βίντεο. Και λογικά, αν πάνε όλα καλά, θα πάω σε αγώνες και πιστεύω θα είναι, επειδή θα είναι πρώτοι αγώνες και θα επενδύσω και χρόνο αρκετό στη μήκη ανάπτυξη, στον όγκο. Δεν λέω όγκο γιατί είναι bro science. Σκόπος μου είναι να αγωνιστώ. Πλέον ασχολούμαι full με το bodybuilding. Δεν κάνω fitness, ας πούμε, κάτι τέτοιο που απλά προσέχω. Ελπίζω για τα καλύτερα. Πάντα αγαπούσα το bodybuilding. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν ήμουν focus αυτό, παρακολουθούσα και εγώ τη σκηνή. Προσπαθούσα να παίρνω πράγματα από τα άτομα που ασχολούνται με αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο χώρο το bodybuilding. Άλλο που εδώ στην Ελλάδα τον έχουμε κατακριουργήσει λίγο. Είναι ένας ωραίος χώρος, ένας υγιής χώρος, μέσα εισαγωγικά υγιής, γιατί όλα τα αθλήματα σε πρωταθλητικό επίπεδο έχουν την παραφροσύνη τους. Ναι, ισχύει. Αλλά είναι ένας ωραίος χώρος, τον οποίο υπάρχει και η πλευρά της διατροφής και η πλευρά της προπόνησης και η πλευρά της καθημερινότητας. Είναι 24-7. Πρέπει να τα έχεις όλα στην εντέλεια για όλο το χρόνο για να δεις αυτό το αποτέλεσμα που οι πιο πολλοί δεν το βλέπουν. Οι πιο πολλοί νομίζουν ότι είναι μια μικρή διαδικασία. Το χτίσιμο της μυϊκής μάζας και μετά η διαδικασία της δίαιτας. Δεν είναι μικρές διαδικασίες. Πρέπει να κάνεις embrace όλο αυτό που λέγεται πρόοδο στο γυμναστήριο, θερμαιδικό πλεώνασμα, αύξηση λίπους και μετά τη μείωση λίπους. Όλα πρέπει να γίνονται σταδιακά και δεν πρέπει να επιταχύνουμε τα πράγματα. Δηλαδή, το πολύ βασικό που όλοι το ξεχνάμε είναι υπομονή σε αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή, η λέξη υπομονή και στον όγκο και στην προετοιμασία και σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Μπορεί σε κάποια φάση να την ξεχνάμε, αλλά δεν έχει σημασία μια στιγμή, έχει σημασία το γενικό. Άμα έχεις υπομονή, όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις στη ζωή σου και το bodybuilding, που μπορεί να είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για πολλούς από εμάς, θα το κάνουμε σωστά. Ναι, όντως. Ο Νέστορας, τώρα βλέπω την πρόοδό του, πραγματικά έχω εκπλαγεί. Βλέπω συγκεκριμένες πόζες, μου λέει π.χ. physique update σήμερα. Δεν ήταν έτσι, ρε μαλάκα. Δεν ήταν έτσι. Σίγουρα έχω βάλει μικρά κιλά. Αλλά σε αυτό που είπες στην αρχή, ότι είναι ωραίο άθλημα, πιστεύω ότι και σε γενικές γραμμές σε βοηθάει και να είσαι υγιής το φυσικό bodybuilding. Όχι το αγωνιστικό κομμάτι. Θεωρώ ότι σε βοηθάει. Ναι. Ναι. Το αγροτικό κομμάτι μπορεί να ξεφύγει λίγο από τα όρια της υγείας, αυτό που είπες. Αλλά εγώ, ας πούμε, άρχισα ένα πράγμα που μου κάνει καλό σε μένα. Πέρα από ότι είδα τον ύπνο και αυτά που όλοι ξέρουμε ότι ο ύπνος είναι σημαντικός για την προπόνηση, το να τρώμε καλά. Αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ και νομίζω ότι δεν το ανακάλυπτα πόσο σημαντικό είναι το άγχος και το στρες
Με έκανε η ανασχόληση με το bodybuilding, ας πούμε, να περιορίσω τους παράγοντες που με αγχώνουν και με στρεσάρουν. Γιατί ήταν η αφορμή για μένα να ελέγξω λίγο τι με αγχώνει, τι με στρεσάρει. Και ό,τι μου κάνει, θεωρώ ότι όντως μου κάνει καλό στην υγεία μου το ότι ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό είναι πολύ βασικό. Εγώ την πρώτη φορά που το εφάρμοσα αυτό και είχε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα είναι στις Πανελλήνιες. Εγώ στις Πανελλήνιες έκανα bodybuilding hardcore. Δηλαδή προσπαθούσα να χτίσω μυϊκή μάζα όσο περισσότερο γινόταν για αυτή την περίοδο. Okay. Απλά θεωρούσα ότι ήταν μια τρελή διέξοδος για μένα από όλο αυτό το άγχος των μαθημάτων, όλο αυτό που περνάγαμε σε εκείνη τη φάση. Ήταν ένα πολύ καλό πράγμα στη ζωή. Η γενικώς η γυμναστική είναι κάτι πάρα πολύ καλό στη ζωή μας. Να μου πεις, δεν έχει σχέση η γυμναστική με την προπόνηση για το bodybuilding ή η διατροφή που θα κάνει κάποιος και θα θεωρηθεί καλή διατροφή με την διατροφή του bodybuilding, αλλά σε γενικά πλαίσια διατηρεί όλους τους δείκτες της υγείας μέσα στα όρια τους και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, δεν έχουμε μεγάλο θέμα, δεν έχουμε καθόλου θέμα με εξετάσεις, π.χ. με οτιδήποτε. Εντάξει, σε μερικούς ανθρώπους όταν πάνε σε προετοιμασίες αγώνες μπορεί κάποιες ορμόνες να πέσουν αρκετά, αναλόγως και τα γονίδια. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά είναι για πολύ μικροχρονικό διάστημα. Μιλάμε τώρα για αγωνιστική προετοιμασία, δεν μιλάμε για παραλία. Ότι ασχολούμαι με φυσικό bodybuilding, μιλάμε για φυσικούς bodybuilder μετά. Αγωνιστικούς. Ναι, αγωνιστικούς. Οι αγωνιστικοί αθλητές, ναι, περνάνε διαφορετικά πράγματα, απλά είναι για μικρές φάσεις της ζωής τους. Που πιστεύω ότι μετά μπορούν να επανέλθουν και να είναι στους πολύ φυσιολογικούς δείκτες η υγεία τους, το οτιδήποτε κάνουν. Απλά εντάξει, η αγωνιστική προετοιμασία είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Και σίγουρα σε βάθος χρόνου ένας φυσικός bodybuilder θα έχει καλύτερες εξετάσεις ορμονικές ή αίματος από έναν average άνθρωπο, πιστεύω. Αυτό είναι αλήθεια. Με δεδομένο ότι ο average άνθρωπος είναι λίγο low συνήθως, δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε. Είναι λίγο κακό. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, διότι ο average άνθρωπος δεν πιστεύει ότι χρειάζεται να προσέξει την υγεία του. Δηλαδή μπαίνει σε άλλα μονοπάτια προσέχοντας το τι θα κάνεις μες στην καθημερινότητά σου, το πότε θα κοιμηθείς, το πώς θα ξυπνήσεις, το πόση ενέργεια θα έχεις μες στην ημέρα σου, το πώς θα διαχειρίζεις τα πράγματα. Όλα συμβάλλουν στην καλυτέρευση της υγείας. Άρα αυτά που δεν κοιτάζει ο average άνθρωπος, που μπορεί να δουλεύει, να είναι εργασιομανής, να είναι το ένα, να είναι το άλλο, να τρώει απ' έξω, να καπνίζει, να πίνει 1-2 φορές την εβδομάδα. Αυτά δεν τα κάνει ο bodybuilder και εκεί είναι που θα δει τις εξετάσεις ή δείκτες υγείας ή το οτιδήποτε ή ακόμα και την αίσθηση που έχει όταν ξυπνάει, την έλλειψη ενέργειας, το οτιδήποτε κάνει, που εγώ μπορεί να τη δω την έλλειψη της ενέργειας στις 10 εβδομάδες εκτός από τον αγώνα. Ο άλλος θα την αισθάνεται όλο τον χρόνο και δεν θα ξέρει γιατί έχει έλλειψη ενέργειας, επειδή δεν κοιμήθηκε στη συγκεκριμένη ώρα το βράδυ, επειδή δεν έκανες αυτά τα πράγματα που έπρεπε μέσα στην ημέρα σου, δεν περπάτησες. Δεν έκανες κάποια μορφή αεροβικής, δεν έκανες λίγο γυμναστική, η οποία είναι βασική. Δεν μπορούν να σου δοθούν κάποια πράγματα από το μηδέν. Αυτό πρέπει να βάλεις και εσύ το χεράκι σου. Αυτό που λες για τον ύπνο, εγώ επειδή λόγω της δουλειάς μου που δεν θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή, αλλά θα το αναφέρω μελλοντικά. Μερικές φορές κοιμάμαι με άλλους ανθρώπους σε ένα χώρο και κοιμάμαι όλοι μαζί και λέω παιδιά στην ηλικία μου που σηκώνονται full πρισμένοι, κόκκινοι. Σαν να είχαν χθες πιει, ξέρω εγώ, που δεν έχουν πιει πάντα. Τι δουλειά κάνει, ναι, τώρα κοιμάσαι με άλλους ανθρώπους. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Ότι ακούστηκε έτσι. Κάτι που θέλω να πω γι' αυτό που είπες πριν. Όταν είδες Πανελλήνιες, ότι έκανες ουσιαστικά bulk, εντάξει. Πιστεύω ότι αν είχες αποφασίσει ότι θα έκανες την πιο καλή γράμμα στη ζωή σου στην περίοδο Πανελλήνιων, ότι δεν θα μπορούσες να διαβάσεις, ας πούμε. Ότι θα σε δυσκόλευε. Θα πίναγες. Απλά ξέρεις κάτι. Ξέρεις κάτι. Από παλιά το πίστευα αυτό. Όταν πας και κάνεις γράμμωση πάνω στην ανάπτυξή σου, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Φίλε, αυτό πώς γίνεται να το ξέρεις, πώς έχεις τόσο καλές γνώσεις από μικρός, ας πούμε. Γιατί ο Πολύβιος, ο Δελιγιάννης, ήταν στη Ζάγκυνθο και μου έκανε προπόνηση. Και είναι ο Έλληνας με το μεγαλύτερο ιστορικό σε αγώνες φυσικού bodybuilding αυτή τη στιγμή. Έχει συμμετάσχει στους περισσότερους αγώνες. Είναι επαγγελματίας αθλητής. Έχει κατέβει ακόμα και στο Mr. Olympia. Και πραγματικά την εμπειρία που έχει ο Πολύβιος σε συγκεκριμένα θέματα δεν την έχει κανένας εδώ στην Ελλάδα. Ναι, και ειδικά την εποχή που την είχε.
Γιατί πες τώρα... ήδη εκείνη την εποχή ήταν ενεργός, πολύ ενεργός αθλητής. Θυμάμαι, κατέβαινε σε αγώνες σερί, δούλευε νυχτερινές δουλειές ενώ είχε αγωνιστική προετοιμασία, αλλά δεν τον ένοιαζε κάτι. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας κατέβαινε έτσι όπως έπρεπε να κατέβει για τα στάνταρτ της περίοδου σε αγώνες. Και πραγματικά και ο Τάκης ο Προβατίδης που ήταν εδώ στη Ζάκυνθο, και ο Τάκης από τους ανθρώπους με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται φυσικό bodybuilding, με βοήθησαν πάρα πολύ και από πλευράς να μην μπλέξω με το οτιδήποτε θεωρείται φαρμακοδιέγερση και από σωστή συμπληρωματολογία. Πιστεύεις από τη στιγμή που άρχισα. Πιστεύεις ότι θα έχεις μπλέξει αν δεν το έχεις γνωρίσει, το πιστεύεις και τίποτε? Δεν ξέρω ρε φίλε, δηλαδή. Δεν ξέρω, από τη στιγμή που ξεκίνησα εγώ το γυμναστήριο ήταν πολύ βυζική μέσα. Αλλά εγώ τους έβλεπα, πραγματικά άμα δεν υπήρχε το φυσικό bodybuilding στη Ζάκυνθο δεν ξέρω. Γιατί υπήρχε το, bodybuilding, το φυσικό bodybuilding επειδή κάναμε αγώνες εδώ στη Ζάκυνθο. Δικούς τους αγώνες, σαν τον Ναι, αφού η INBA, η NGBA, πρώην, γιατί τώρα είναι ανενεργή ομοσπονδία. Okay. Έχει πάρει το μέρος της η άλλη ελληνική ομοσπονδία. Διοργανώναμε αγώνες εδώ στην Ελλάδα και οι περισσότεροι αγώνες γινόταν στη Ζάκυνθο. Δηλαδή είχαμε Πανελλήνια στη Ζάκυνθο, είχαμε ακόμα και το Παγκόσμιο στη Ζάκυνθο. Ακραίο. Το 2009-2010 έγινε το Παγκόσμιο στη Ζάκυνθο. Το οποίο είχε πολύ μεγάλες συμμετοχές. Ήταν υψηλό επίπεδο. Και είχε έρθει τότε ο πρόεδρος από την INBA, ο Κάκος, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Άκου φάση τώρα. Δηλαδή όλα αυτά είναι στο νησί. Μπορεί να μην τα ξέρουν πολύ. Αλλά άμα δεν υπήρχε αυτή και η φιλοσοφία αυτή στο νησί να βλέπεις αγωνιστικούς αθλητές φυσικούς και ήταν και πολλοί που ασχολιόταν με αγώνες, έστω και για μία φορά να κατέβει κάποιος σε αγώνα, τον έβλεπες μέσα στο γυμναστήριο και έκανε την προσπάθειά του. Δεν μπορώ εγώ να κριτικάρω τον καθένα, αλλά μπορώ να αφομοιώσω όλη αυτή την οτροπία του ότι δουλεύω με αυτά τα πράγματα που μου έδωσε η φύση και δεν βάζω εξωγενείς παράγοντες, αυξητικούς, ορμόνες ή οτιδήποτε. Και δουλεύω με αυτά που, που μου δόθηκαν στο χέρι μου. Και αυτό που μου είπε ο Πολύβιος, που μου το έχει πει από πολύ παλιά, είναι ότι άμα βάλεις όλους αυτούς τους παράγοντες και μιλάμε για προοδευτικά όλα αυτά τα πράγματα, μιλάμε για πρόοδο στην προπόνηση, πρόοδο στην αύξηση της μυϊκής σου μάζας. Ναι. Που ξέρεις τι από αυτά λειτουργεί και τι όχι. Όταν ξέρεις εσύ ότι βάζεις ένα λιθαράκι στην ημέρα και στρεσάρεις λίγο πιο πολύ τον εαυτό σου και το οτιδήποτε, Άξι. Και ο άλλος βάζει 5-6 διαφορετικά φάρμακα, 10 διαφορετικά φάρμακα, 2 γραμμάρια φάρμακα εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορείς να ξέρεις τι λειτουργεί στο τέλος της ημέρας. Ναι, ισχύει. Άρα είναι και ρίψο κίνδυνο για την υγεία σου και δεν μπορείς να το κάνεις όσο χρονικό διάστημα εσύ γουστάρεις για να το κάνεις, γιατί είναι δικό σου αυτό το πάθος. Και δεν μπορείς να γυρίσεις ένα διακόπτη και να πεις από εκεί που έχεις full πάθος για το bodybuilding ότι δεν μπορείς να το κάνεις λόγω κάποιου προβλήματος υγείας. Π.χ. στα νεφρά, π.χ. στο σηκώτη, π.χ. οπουδήποτε. Δεν το αντέξεις. Αυτό το πράγμα, με φόβιζε πάντα. Ρε φίλε, φαντάσου να σου πει ο γιατρός δεν μπορείς να κάνεις. Όχι ο κάθε γιατρός, ο γιατρός που ξέρει να πας σε μια κλινική και να σου πει άμα κάνεις προπόνηση με μαθηματική ακρίβεια τον επόμενο χρόνο που θα κατέβεις στους αγώνες του τάδε να έχεις πεθάνει πάνω στη σκηνή. Πλέον οι γιατροί, τώρα ανοίγεις πάρα πολλά θέματα, αλλά οι γιατροί μπορεί να πας, να πεις πονάει λίγο η μέση μου και να σου πεις σταμάτη την προπόνηση, που μπορεί να είναι ό,τι χειρότερο για να κάνεις για την προπόνηση. Αλλά κάτι άλλο που θέλω να πω, έχεις πάρα πολύ καλή ροή λόγου. Αναπτύσσεις το θέμα και πιάνομαι από κάτι, αλλά δεν θέλω να σε διακόψω για να μην λένε ότι σε διακόπτω κιόλας. Αυτό που είπες, είσαι αρκετά open-minded, ας πούμε, στη Ζάκυνθο. Πιστεύω ότι υπάρχουν άτομα που βλέπουν τους αγώνες, βλέπουν όλα αυτά και δεν σκεφτόταν ότι είναι φυσική. Ή ότι όντως, λέγανε, αυτοί που παίρνουν φάρμακα. Είχαμε και έναν ο οποίος, έχουμε βασικά, έχουμε. Να μην λέω είχαμε, λες και έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Έχουμε έναν ο οποίος στην εποχή του ήταν πάρα πολύ καλός bodybuilder. Okay. Ο οποίος δεν συζητιέται εδώ καθόλου στην Ελλάδα. Καθόλου εννοώ από γνωστούς εδώ στην Ελλάδα bodybuilders, δεν τον ξέρουν. Ο Νίκος Γουσέτη. Εννοείται ότι έκανε φαρμακοδιέγερση, αλλά πραγματικά ο Νίκος ήταν bodybuilder. Ο Νίκος ήταν αυτό το πράγμα που ονομάζαμε hardcoreilla στο bodybuilding. Δηλαδή βλέπεις τον Dorian Yates και βλέπεις προπόνηση του Νίκου, του Γουσέτη, ο οποίος έμαθε από την Αθήνα να προπονούν, γιατί πηγαίνανε σε αυτά τα σιδεράδικα τα γυμναστήρια, ναι, τα παλιά, γιατί παλιά υπήρχε διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικό πάθος με την προπόνηση, όλα αυτά τα πράγματα. Όλα έχουν γίνει λίγο πιο φλόρικα. Μπράβο. Ίσως. Και παίρνανε και κάνανε κιλά στο squat rack. Κιλά στο deadlift, κιλά στην πρέσα. Αν πας ένα γυμναστήριο τώρα, ένα παιδί νέο και
ζωρίζεται στα squat, οι μεγάλοι μπορούν να, να σταματήσουν από την προσπάθειά του. Μη, θα κάνει κακό στη μέση σου. Μη, κάτι τέτοιο. Εγώ αυτά συναντούσα. Ναι, στα γυμναστήρια που πήγαινα εγώ, αυτό συναντούσα. Ή συμβουλές που δεν είχαν πολύ βάση σε, στα squat, ας πούμε, να κοιτάς πάντα τέρμα πάνω. Έχεις τον αυτιά να σου κόντρα. Αυτό, φίλε, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Ναι, είναι αυτό, το έκανα παλιά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ. Α, ήταν ότι είναι το αρσιβαρίστικο αυτό. Αυτό έχει βγει. Πάνω, είναι το αρσιβαρίστικο. Όταν ο άλλος σηκώνει στην αρσιβαρόν ή κάνει σκουότ στην αρσιβαρόν, πάνω κοιτάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό στην αρσιβαρόν έχει δουλέψει τεχνική για να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί η αρσιβαρόν είναι πολύ τεχνικό πράγμα. Το οποίο δεν το έχει δουλέψει εσύ. Απλά σηκώνει το κεφάλι με ένα φορτίο το οποίο είναι διαχειρίσιμο. Να πω κάτι. Στην αρσιβαρόν το οποίο δεν σε αφήνει. Στην αρσιβαρόν υπάρχει κάθισμα. Καθαρό κάθισμα. Μπαμ. Όχι. Αλλά το κάνουν. Το κάνουν, το κάνουν, αλλά δεν υπάρχει. Α, εσύ λες ότι το κάνουν. Είναι το RSA και το ZT. Ναι, μπράβο. Ή στα αγγλικά, clean and jerk, πώς λέγονται στα αγγλικά. Ναι, μπράβο, μπράβο. Δεν θυμάμαι και εγώ. Αλλά είναι το front. Είναι βασικά μπροστινό κάθισμα, απλά ξεκινάει από το κάτω μέρος της κίνησης, γιατί έχεις κάτσει κάτω από την μπάρα και μετά τη σηκώνεις. Ναι. Και μετά κάνεις και πίεση, σηκώνεσαι και με την όθηση που δίνουν τα πόδια, γιατί έχεις leg drive, σηκώνεται και η μπάρα. Ίσως είναι... εξυπηρετεί πιο πολύ να έχεις το κεφάλι όρθιο από ότι σε ένα κάθισμα, δεν ξέρω. Αυτό εξυπηρετεί σίγουρα να έχεις το κεφάλι όρθιο σε κάποιους συγκεκριμένους αθλητές, αλλά είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν το σηκώνανε το κεφάλι. Μπορεί να αισθανθεί ο άλλος, κανονικά πρέπει να κοιτάζει κάποιο σημείο μπροστά του. Να είναι focus. Κάτω, όχι πολύ κάτω, ούτε πολύ πάνω. Να είναι μπροστά του περίπου. Αυτό πρέπει να κάνει ο powerlifter. Τώρα ο αρσιβαρίστας μπορεί να τον ωφελεί αυτό, αλλά όταν γυρίσει το κεφάλι σου προς τα πάνω, μπορεί κάποιο πρόβλημα να σου δημιουργηθεί στα αυγένα ή οτιδήποτε. Δηλαδή, άμα δεν έχεις δουλέψει αυτή τη τεχνική, είναι λίγο επικίνδυνο. Όσο γενικές γραμμές για να πούμε και τι κάνουμε. Προσπαθώ το κεφάλι να είναι κάπου φυσιολογικά εκεί που βγαίνει. Δηλαδή, άμα κάνω κοπηλατική, θα κοιτάω κάτω. Δεν προσπαθώ να μην έχω κόντρα στο λαιμό μου. Ναι, μπράβο, γιατί πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με τον αυχένα, με τη σπονδυλική στήλη, να μην πηγαίνει πηγή, ειδικά, να μην σπάει, ειδικά στα rows. Έχω προσέξει ότι άμα σκύλεις κάτω, πολύ το κάνουμε, γιατί μπορεί να κοιτάς εδώ στο σημείο που είσαι πώς λέγεται στα ελληνικά, που είναι contraction. Ναι, μερικοί κοιτάνε το δικέφαλό του. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνεις και εσύ. Δεν ξέρω. Αλλά έχω προσέξει. Όχι, εγώ δεν το κάνω, αλλά όταν το βλέπω να το κάνω, γκριντζάρω, γιατί δεν μπορώ, ρε φίλε, να το βλέπω αυτό το πράγμα. Εκτός και αν έχεις βάλει πολύ λίγο φορτίο. Στα ρο τώρα, στα μηχανήματα, στα support, ας πούμε, νιώθω ότι σε δυσκολεύει και από το να ενώσει τις ομοπλάτες σου, το να κοιτάς κάτω. Γιατί ενώνονται το πιο κλειμμένο πλάτη σου αν έχεις το κεφάλι όρθιο παρά αν σκύβεις. Είναι σαν να βάζεις κόντρα. Εγώ το νιώθω έτσι. Δεν το έχω δει κάπου. Ναι, αυτό έχει σχέση με την αίσθηση. Το γεγονός όμως ότι γυρίζει το κεφάλι σου στο καθρέφτη π.χ. για να κοιτάξεις το κεφάλι. Αυτό είναι ακραίο. Αλλά το έχω δει. Το κάνουν και άλλοι και στα RDLs. Το κάνουν Romanian Deadlift, Stiff Leg Deadlift. Κοιτάνε τους τα hamstrings. Ναι, κοιτάνε το πόσο ίσια είναι τα πόδια, το πώς εκφύονται τα hamstrings, το πώς πάει μέση, το άμα έχει βγει το στήθος έξω ή έχει γυρίσει ομοπλάτη, έχουν ανοίξει ομοπλάτες. Τέτοια πράγματα δηλαδή. Άμα δεν τα αισθάνεσαι εκείνη την ώρα που την κάνεις την άσκηση, και πρέπει και να είσαι συγκεντρωμένος για να τα εφαρμόσει. Σε ένα γόρμα ψέτ και εγώ θα κοιτάξω λίγο τι παίζει, ξέρω εγώ. Ή την πρώτη φορά που θα την κάνω. Εντάξει. Καλά, ναι, στο γόρμα ψέτ, αλλά στο working. Αλλά αυτό που λες δεν μπορεί να το κοιτάξει αυτό. Είναι πιο σημαντικό να δεις πώς νιώθει, τι τραβάει. Να έχεις το μυαλό σου να δεις. Τραβάνε τα hamstrings. Δεν τραβάνε. Μπράβο. Είδα ένα βίντεο από το Squat University που έβαλε σε μερικούς. Τους βάζει ταινία στο low back του. Ταινία. Μονοτική ταινία, ξέρω. Όχι μονοτική, ταινία. Γιατί αν τεντώνει. Λες την κινήσιο. Κινήσιο tape. Α, είναι ειδική ταινία, δεν το ήξερα. Νομίζω ότι είναι χαμηλή. Ναι, είναι και τεχνική φυσικοθεραπεία αυτό. Μπράβο, αυτό που βάζουν εδώ κάτι γραμμές. Ναι, είναι κινήσιο tape. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται και με χαρτοτενία αυτό που κάνει. Γιατί απλά θέλει να μην τσαλακωθεί. Δηλαδή, άμα σπάσει τη μέση, κάνει γραμμή. Ξέρεις κάτι. Αυτό το κινήσιο taping, επειδή υπήρχε μια οπτική. Τα παιδιά από το αναβολικό παράθυρο το έχουν αναλύσει πάρα πολύ καλά. Αν και βλέπω το podcast, δεν το θυμάμαι. Αναβολικό παράθυρο. Έχουν ένα επεισοδιάκι ωραίο σχετικά με τραυματισμούς. Το κινήσιο taping, υπήρχε η λογική όταν βγήκε στην αγορά ότι σηκώνει το δέρμα προς τα πάνω και βοηθάει έτσι την κυκλοφορία του αίματος. Αυτό πρακτικά δεν γίνεται.
Αλλά αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει είναι το πώς αισθάνεσαι το μη όταν το γυμνάζεις και έχει κάποιο θέμα. Σε αυτό μπορεί να σε βοηθήσει. Άμα κινείσαι δηλαδή σε διαφορετικό άξονα από αυτόν που σου ορίζει η ταινία, σε ενοχλεί η ταινία. Ναι, μπράβο. Αυτό γίνεται. Αυτό δηλαδή το χρησιμοποιούσα και εγώ παλιά στη μέση μου που είχα θέματα. Χρησιμοποιούσα κινήσιο taping, γιατί όταν καθόμουν στην καρέκλα, και καθόμουν έτσι, το αισθανόμουν ότι ήταν ok. Όταν έκανα έτσι, το αισθανόμουν ότι ήταν λάθος. Ναι, δεν και σταμάταγα να το κάνω λάθος. Γιατί με ενοχλούσε η ταινία, τράβαγε πολύ. Έβαλες την ταινία για να έχεις καλύτερη στάση σώματος στις καρέκλες. Μπράβο. Και τώρα, γιατί με τώρα κάθεσαι, η μέση. Τώρα κάθεσαι έξω στάση στις καρέκλες από τότε. Ναι, ναι, κάθομαι έτσι. Εγώ καμπουριάζω, ρε φίλε. Κάθομαι έτσι πάντα. Δεν ήξερα ότι παίζει κάτι τέτοιο. Ότι σε βοήθησε. Ξέρεις κάτι. Έχω δει κάτι βιντεάκια που βάζαν μπαλάκια πίσω από τις ομοπλάτες τους. Αλλά δεν ήταν βολικό αυτό. Ενώ αυτό ναι, είναι βολικό. Είναι αυτό. Και είναι και κάτι vest, γυλαίκα, τα οποία τραβάνε τους ώμους, κλείνουν τις ομοπλάτες και αφήνουν το στήθος να βγαίνει έξω. Και αυτά βοηθάνε πάρα πολύ και βοηθάνε και πάρα πολύ στο ποζάρισμα. Γιατί π.χ. όταν εμείς κοιμόμαστε από τη μία πλευρά, και το έχω συζητήσει και με πολλούς του χώρου, όταν εμείς κοιμόμαστε από τη μία πλευρά και πλακώνουμε τον έναν τον ώμο, η ομοπλάτη μετά, επειδή δημιουργείται δισκαμψία στον ώμο, την άρθρωση, δεν αφήνει να κάνουμε το lat spread, δεν αφήνει κινητικότητα, τον αισθάνεσαι τον ώμο ότι δεν μπορεί να σε πονάει βασικά το πρωί. Δηλαδή όταν εγώ κάνω ποζάρισμα, πρέπει να κάνω ασκήσεις κινητικότητας για να ανοίγω τις ομοπλάτες. Αλλά δεν μπορώ να τις ανοίξω, πονάνε όμοι. Αλλά δεν ήξερα ότι κάνεις διατάσεις για να βγουν καλύτερη πόζη, ας πούμε. Κάνω διατάσεις όταν είναι πρωινό το πόζι. Όταν είναι το απόγευμα δεν με πειράζει τόσο πολύ. Όταν ανοίγεις το φτερό σου, είναι μια ενιαία κίνηση. Το χέρι είναι σαν να τραβάει με μια κλωστή το φτερό και να έρχεται μπροστά. Ναι. Δηλαδή, όταν ανοίγει το χέρι προς τα πάνω, το φτερό πρέπει να έρχεται και να ανοίγει και αυτό μαζί με το χέρι. Όσο ανοίγει και το χέρι, να ανοίγει και το φτερό. Έσπου να φτάσει τη συγκεκριμένη θέση στο χέρι που υφίσταται η πόζα. Αυτό το πράγμα, άμα δεν σε αφήσει ο ώμος να το φέρει σε αυτό το σημείο, δηλαδή άμα ο ώμος δεν σου επιτρέπει την κινητικότητα, δεν μπορεί να ανοίξει ομοπλάτη. Όταν ήμουν μικρός, πολύ μικρός, που πάλι πήγα γυμναστήριο, είχα ένα φίλο που ήταν λίγο σκήνη, αλλά έβγαζε πολύ ωραία τα φτερά του πάντα. Και νόμιζα μέχρι μια ηλικία ότι δεν έχω φτερά. Ότι ξεκινάνε από πολύ ψηλά τα δικά μου. Αυτό, φίλε, είναι ο μεγαλύτερος μύθος που κυκλοφοράει. Α, δεν ισχύει. Όχι, γενικώς. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να... Ξέρεις κάτι, είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ξεκινάνε τόσο πάνω τα φτερά τους. Π.χ. γνωστοί bodybuilders τώρα που κάνανε και guest posing σε συγκεκριμένο αγώνα εδώ στην Ελλάδα. Αλφα μη αρχικά. Εγώ είχα κάνει ερώτηση, γιατί ξέρεις κάτι, άμα δεν κάνεις κάποιες ασκήσεις απομονωτικές για φτερά για πάνω πλάτη, δεν μπορεί να έχεις άνοιγμα πλάτης. Και ήταν, υπήρχε στην κουλτούρα, βασικά... Νομίζω ότι παλιά, γενικά στην Ελλάδα και στα bodybuilding και τα λοιπά, ότι υπήρχε λίγο, αφήνανε λίγο τα φτερά πίσω, τα lats. Δεν αφήνανε μόνο τα φτερά πίσω, αφήνανε και το upper back πίσω. Γιατί εσένα για να ανοίξουν τα φτερά σου στο lats spread, το μπροστά και το πίσω, πρέπει να έχεις πάνω μέρος πλάτης. Το πάνω μέρος πλάτης πρέπει να έχεις density από κάπου. Σε οτιδήποτε έχεις εδώ, πρέπει να έχεις κάποιο density. Άμα εσύ δεν κάνεις row κάτι βαριό, δηλαδή κάνεις machine row, κάνεις hammer row με ανοιχτή λαβή ή κάνεις barbell rows που δεν θεωρείται efficient άσκηση, αλλά εντάξει, η optimal, δεν θεωρείται optimal. Προφανώς. Αυτό ασχολίαστο, γιατί εγώ κάνω, είναι αναλόγως με το τι απολαμβάνει ο άλλος να κάνει. Θεωρώ ότι εντάξει, μπορεί να δουλεύει καλύτερα ένα hammer row, αλλά έως εκεί. Άμα εσένα σου γουστάρουν τα rows να τα κάνεις, τα κάνεις. Ή deadlift δεν κάνεις, βαριά deadlift. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να μεγαλώσεις το πάνω μέρος της πλάτης. Δηλαδή, άμα όμως σηκώνεις 20 κιλά αλτήρα ενώ είσαι 140 κιλά άνθρωπος, πώς γίνεται να μεγαλώσεις η πλάτη σου, ρε φίλε. Πώς επανάληψη θα κάνεις με αυτό το καμμένο τον αλτήρα. Και λέγεσαι ο ΑΜΗ που ρωτάμε τον προπονητή του. Εγώ τον είχα ρωτήσει τον κύριο Μη. Τον ξέρει όλη η Ελλάδα γιατί έχει πολλούς ενεργούς αθλητές. Και τώρα ανοίγει beef με. Το TikTok. Ρε φίλε, όλοι ασχολούνται με το TikTok, αλλά δεν πειράζει. Θα φτιάξουμε κι εμείς αυτά τα επεισόδια στο YouTube. Και μετά θα βάλουμε highlights στο TikTok. Θα σχολιάζουμε όλο το. Θα σχολιάζουμε σκηνικά στο TikTok. Ισχύει. Και εγώ άμα δω κάτι TikTok θα σημειώσω από το εξής. Ναι, ξέρεις κάτι. Δεν μπορείς να λες ότι ξέρεις από προπόνηση
ενώ ο αθλητής σου δεν έχει πλάτη και δεν του έχεις φτιάξει εδώ και 2 χρόνια πλάτη. Φτιάχτου την πλάτη του. Δεν μπορεί να είναι η ίδια πλάτη, απλά με παραπάνω λίπος στο guest posing. Κάτσε, φτιάχτου την πλάτη του. Δεν είναι κάτι. Όταν παίρνει φάρμακο ο άλλος κιόλας, μπορεί και οι μυϊκές γαστέρες του έχουν περισσότερα μυϊκά κύτταρα για να φτιάξουν παραπάνω μύες. Δεν γίνεται εσύ να μην μπορείς να δεις πρόοδο και ένας φυσικός αθλητής να προοδεύει 10 φορές παραπάνω από σένα, αλλά δεν κάθεσαι να δουλέψεις. Άμα δεν καθόσαστε να δουλέψετε ούτε στην Open, ρε παιδιά, ούτε στο πραγματικό bodybuilding, πώς θα πάμε μπροστά δηλαδή σαν χώρα? Να κατεβαίνουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ίδια κιλά, με πιο χάλια conditioning, ίδιο conditioning. Τώρα, αυτό δεν μπορεί να υποστηρίξει. Με κάτι μέσες εδώ, με κάτι μέσες τεράστιες, να γυρίζει ο άλλος την πόζα, την πλαϊνή και να μην έχει κάνει practice το ποζάρισμά του και να πηγαίνει έτσι η κοιλιά του, έτσι, να παίρνει ανάσε. Αυτό είναι το bodybuilding το ελληνικό, ρε φίλε. Δηλαδή δεν ξέρει ο άλλος να φτιάξει την πλάτη. Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει. Κάποιος, ναι, μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι ο αθλητικός αθλητής κέρδισε. Ή ο αθλητικός αθλητής. Και μπορεί να έχει δίκιο. Αυτό ήταν το ότι στο TikTok αυτό υποστηρίξανε. Ότι έχει, ναι, ότι έχει πανελλήνιους πρωταθλητές. Τους έχει κατεβάσει αυτούς τους πανελλήνιους πρωταθλητές στο εξωτερικό να δούμε τι θα πάρουνε. Σε έχει κατεβάσει κανένα. Έχει κατεβάσει κανένα. Γιατί είναι παιδιά. Δεν θέλω να κριτικάρω και τους αθλητές. Εγώ θέλω να κριτικάρω κάποιους συγκεκριμένους οι οποίοι θεωρούνε ότι το έχουν βρει με το χώρο εδώ στην Ελλάδα. Καθένας μπορεί να πάει σε αυτούς και να τον αναλάβουν και να του δώσουν αποτελέσματα και τότε. Αυτό είμαι κατά. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να δουλεύεις με τον οποιοδήποτε για να του δίνεις αποτελέσματα. Εντάξει, επέλεξες κάποιον ο οποίος είναι ήδη φτιαγμένος και θες να τον κατεβάσεις σε αγώνες. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το άμα θα τον κατεβάσεις και με conditioning, αυτό είναι αλλού παπέρα. Α, πω κάτι τώρα όμως. Γιατί αυτό που περισσότερο ούτε conditioning δεν έχουν. Με μερικά πράγματα, ας πούμε, βλέπεις και προπονητές στο εξωτερικό, ας πούμε, να μην κάνουν κάτι που να μην φαίνεται τόσο optimal ή... FST7. Ναι, ας πούμε αυτό. Δεν έχω τίποτα με το Honey Rambo, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Τους κατεβάζει τους αθλητές του. Εγώ κάνω ποζάρισμα μέσα στην προπόνησή μου. Να ξέρεις ότι κάνω ποζάρισμα. Ναι. Μπορεί να... Δεν θα κάτσω να κάνω προπόνηση all out χωρίς ποζάρισμα μέσα. Πάντα θα κάνω. Κάτι θα κάνω. Κάτι... Κάνεις συνειδητά μετά το σετ ή κάνεις απλά φλεξάρεις λίγο επειδή έκανα πλάτη ή κάνω... Όχι, φλεξάρω όχι λίγο, φλεξάρω κανονικά, αλλά δεν κάνω συνειδητά μετά το σετ, αλλά ο Χάνη μπορεί να έχει αυτή τη λογική, ρε φίλε. Δεν μπορεί υπάρχει και να ένας δρόμος που οδηγεί, και, ναι, που οδηγεί στη Ρώμη. Μπορεί να βοηθάει στο ποζάρισμα, να μην βοηθάει στη... να μεγαλώσουν οι μύες, αλλά βοηθάει ξέρεις, στο... Ξέρεις εγώ ότι... Ναι, αυτό ήθελα να πω. Γιατί... Ότι βοηθάει στο ποζάρισμα. Και εγώ όταν κάνω μια σχέση αλάτ, μετά έχω καλύτερο μας που κολλήξω με το αλάτ μου. Άμα κάνω μόλις τελειώσω κάτι με το αλάτ. Νιώθω... Το έχω βρει το λάθος εκείνη τη στιγμή. Όχι μόνο αυτό. Όταν είσαι εσύ και έχεις βάλει αίμα σε κάποιον μη τόσο πολύ, γιατί μέσα στην προπόνηση μπαίνει πολύ αίμα, ναι, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το ποζάρισμα εκείνη την ώρα. Για να το κρατήσεις την πόζα πάρα, ναι, πολύ ώρα. Γι' αυτό την προθέρμανση πριν από τη σκηνή την κάνουμε με last χαλαρά. Δεν προσπαθούμε να ζεσταθούμε, να κάνουμε κανονική προπόνηση γυμναστηρίου. Πρέπει να κάνεις κάτι χαλαρό. Όταν κάνεις όμως την προπόνηση του γυμναστηρίου και έχει μπει το αίμα και υπάρχει η δισκαμψία του μη επειδή έχει συσσωρευτεί πολύ γαλακτικό ή οτιδήποτε, κάτσε εσύ να κάνεις ποζάρισμα έτσι όπως κάνει ο Χάνη. Τι πιστεύω με το Χάνη? Ότι αυξάνει έτσι πολύ το intensity χωρίς να τους φτάνει στα όρια τους με τα κιλά, γιατί αυτοί μπορούν να διαχειριστούν πολύ μεγάλο βάρος. Yeah. Ασχέτως άμα έχουν συνηθίσει κάποια άλλη προπόνηση. Και ο Χάνη, αυτό το FST7 δεν το εφαρμόζει όλο το χρόνο. Δεν τους κάνει FST7. Πριν τους αγώνες όμως το κάνει. Πριν τους αγώνες το κάνει. Το οποίο δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος, γιατί πρέπει να κάνεις πιο χαλαρή προπόνηση πριν από τους αγώνες. Γιατί ο άλλος μπορεί να τραυματιστεί. Ξέρεις πώς είναι και έχουν τραυματιστεί ο Chris Bumstead π.χ. Το δικέφαλο. Επειδή μιλάμε τώρα. Είχε κόψει το δικέφαλο του ποδιού του. Δηλαδή από ένα RDL με 3 πλάκες. Φαντάσου τώρα. Δηλαδή τόσο light work. Αλλά και πάλι βλέπουμε τώρα το Χάντι Τσουπάν. Ο Χάντι Τσουπάν όταν κάνει προπόνηση, φίλε, είδα ένα βίντεο σήμερα το οποίο είναι στο Hack Squad το δικό του και έχει βάλει γύρευε πόσα 25 κιλά, ελέικο 25 κιλά, μισή με ελέικο 25 κιλά και κάνει 2 επαναλήψεις partial. Δεν μπορεί να κατέβει κάτω. Δεν μπορεί να κατέβει κάτω. Ο τύπος γιατί έχει βάλει υπερβολικό βάρος και όντως το κάνει όλο αυτό, όλο αυτό drop set. Έχει βάλει 20 πλάκες στην κάθε μεριά. Α, κατεβαίνει σιγά σιγά.
Και βγάζει και σιγά σιγά. Αυτό το έχει πει ο Χάνη να το κάνει. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένα. Ισχύει. Δεν και το όλοι... έχει πει ο Χάνη. Εντάξει, όλοι έχουμε κάνει κάποια καφρίλα σε... ή κάποιο super set ακραίο. Δεν ξέρω, και εγώ παλιά έκανα προπονήσει έτσι. Και με drop set. Και... δεν ξέρω, που δεν ήταν εγώ optimal. Έκανα έτσι γιατί. Τι? Ρε φίλε, δεν μπορεί να σου πει κάποιο ότι δεν είναι optimal. Ξέρεις κάτι, έχω δουλέψει με τον Πολύβιο, έχω κάνει giant set. Όλες τις ασκήσεις της πλάτης, των ποδιών, των χεριών, του στήθους, λίγες εβδομάδες πριν από τον αγώνα, έχω κάνει μονές. Λίγες εβδομάδες πριν τι από pump, τον αγώνα. Τι pump θα έχεις για τη στιγμή, ρε φίλε. Μονές, φίλε. Και giant set. Ήμουνα τρεις εβδομάδες πριν από τον αγώνα, έκανα giant set. Στις πέντε εβδομάδες πριν από τον αγώνα, έκανα μονές. Πέντε μονές στα βασικά lift. Το μονές φαίνεται λίγο ακραίο για το σολίν. Άκου ρε φίλε, ό,τι και αν κάνεις, λειτουργεί άμα βάλεις τις κατάλληλες μεταβλητές στο παιχνίδι. Είναι λίγο επικίνδυνο ρε φίλε. Δεν είναι, τόσο... Δεν είναι καλή στιγμή να κάνεις μονές. Χάνεις κάτι... Ξέρεις κάτι, είναι το προοδευτικό πρόγραμμα, επειδή εκείνη την ώρα τεστάραμε προγράμματα προοδευτικής, τεστάραμε τη δύναμη, να δούμε πού έχει πάει. Αυτό το πράγμα κατάλαβα. Ξεκινάς από συγκεκριμένες επαναλήψεις, π.χ. στην πρώτη εβδομάδα βασικά του προγράμματος ξεκινάς από τις 12 επαναλήψεις και πέφτεις προς τη μία. Πάσε δηλαδή σιγά. Κάθε εβδομάδα πέφτεις σε επαναλήψεις. Άρα ναι, είναι σταδιακό, δεν είναι απότομο. Ήταν προοδευτικά για να δεις που είναι η δύναμη 5 εβδομάδες πριν από τον αγώνα. Το οποίο είναι πρόγραμμα power building γι' αυτό. Εντάξει, γενικώς μπορεί το powerlifting και το bodybuilding να μην συμβαδίζουν όταν είσαι σε αγωνιστική προετοιμασία τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά στα υπόλοιπα στάδια υπάρχει τρόπος να προσαρμοστεί, να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα που να τα έχει και τα δύο ναι. μέσα. Το οποίο εντάξει, okay, δεν ξέρω άμα είναι optimal. 100% optimal, αλλά εντάξει, εμείς το κάναμε, κατεβήκαμε πολύ καλά για πρώτον αγώνα, άρα δεν μπορώ να πω κάτι σχετικά με αυτό. Και μερικές φορές το optimal είναι κάπως εξειδικευμένο για κάθε άνθρωπο. Γιατί μπορεί να μην είναι το καλύτερο ιδανικό. Μπράβο. Επιστημονικά, ας πούμε. Το ότι βαφτίζουμε κάτι optimal δεν σημαίνει ότι Sony και D είναι για όλους μας okay. Πρώτα απ' όλα, μας βγάζει και από τη διαδικασία της προσωπικής αναζήτησης για το τι είναι σημαντικό για εμάς. Άμα εγώ γουστάρω να κάνω κάποια άσκηση, γιατί να μην την κάνω. Πώς θα μου πει να μην την κάνω. Και δεν θα έχω παραπάνω όφελος κάνοντας μια άσκηση που γουστάρω να την κάνω παρά να δομήσω την προπόνησή μου με κάποιον τρόπο ο οποίος μου φαίνεται ξένος. Δεν το γουστάρω. Γιατί να κάνεις κάτι που δεν θες. Φίλε, εμένα πάντα μου άρεσε. Πραγματικά ήταν από τα άτομα τα οποία το mentality τους θεωρούσα ότι δεν σταματάει πουθενά. Ο Branch Warren είχε κατέβει, είχε βγει δεύτερο στο Ολύμπια πίσω από το Jay Cutler. Πραγματικά ο άνθρωπος έμπαινε μέσα στο γυμναστήριο, λες και είχε δει φόνο. Δηλαδή ήταν το μυαλό του, ήταν τόσο τσίτα. Έμπαινε μέσα στο γυμναστήριο και ήταν να σηκώσει όλο το γυμναστήριο. Αυτό το πράγμα και 50.000 set με intensity στο max. Αυτό το πράγμα, μην κοιτάξεις την εκτέλεση που έκανε στις επαναλήψεις. Το τι έκανε, κοίτα μόνο το πόσο πορωμένος είναι με αυτό το πράγμα που κάνει. Κρατά αυτό. Ρε φίλε, αποτέλεσμα. Αυτό μυρίζει αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, όταν πορώνεσαι τόσο πολύ και γουστάρεις αυτό το πράγμα που κάνεις, πώς γίνεται να μην έχεις αποτέλεσμα. Και σίγουρα παίρνει καλά και σίγουρα νιώθει ωραία. Μπράβο, ρε φίλε. Έμπαινε μέσα να κάνει τα σκουότ του, να κάνει την πρέσα του, να κάνει πέντε πιέσεις στήθους. Όλες μαζί. Τι να του πεις στον άνθρωπο. Έκανε τη δουλειά του. Αυτό του έλεγε το μυαλό του. Έτσι είχε ανεμάθει να προπονούνται. Ο Ρόνι Κόλμαν έμπαινε μέσα και προπονούνταν powerlifting και μετά το γύρισε. Άνοιξε σε κεφάλαιο με τον Ρόνι. Γιατί η πλάτη του έτσι χτίστηκε, του Ρόνι Κόλμαν. Δηλαδή, μην ακούω και βλακίες, γιατί ο Ρόνι Κόλμαν έκανε powerlifting όταν ξεκίνησε. Κάπου όπα. Δεν μπορεί να μην δουλεύει και τίποτα. Απλά το γεγονός ότι γουστάρεις κάτι δουλεύει παραπάνω από όλα. Τα ξεπερνάει όλα. Οτιδήποτε λέει επιστήμη, οτιδήποτε ονομάζεται optimal, οτιδήποτε λέει ο καλύτερος επιστήμονας, το ξεπερνάει το γεγονός ότι το γουστάρεις το πράγμα. Γιατί μπορείς να το κάνεις στο Mac άμα το γουστάρεις και το κάνεις με αυτόν τον τρόπο που γουστάρεις. Εσύ τώρα κάνεις πιέσεις πάγκο, ας πούμε. Ναι, κάνω 140 κιλά πάγκο. Έκανα μονή 140 κιλά αυτή την εβδομάδα.
Επειδή ήθελα να βάλω 140 κιλά στον πάγκο. Και έκανα 130, warm up τελευταίο, που βγήκε ωραίο. Και λέω θα πω 140. Κάνω 200 κιλά στο Smith, 200 κιλά στο Smith quad. Yeah. Γιατί οι μπάρες λυγίζουν λίγο, δεν θέλω να κάνω εκεί. Δηλαδή, άμα ήμουν στο φυσικ, θα έκανα στο φυσικ. Και τα Smith χαλάνε. Ναι, και τα Smith χαλάνε από τους μπάρες 200 κιλά. Έκανα 4, 4 με 200, με 200 κιλά. Κάνω κάθε εβδομάδα 240 κιλά άρση. Για 2 ή 3 επαναλήψεις. Είχες πάντα πρόβλημα σε γυμναστήριο με τα κιλά που βάζεις, ας πούμε, γιατί βάζεις πολλά κιλά ή επειδή φωνάζεις κάτι εκεί που στην Πάτρα. Κάνανε... Εντάξει, okay. Μου έχουν κάνει πολλές φορές παρατήρηση. Όχι στην Πάτρα, όχι. Δεν μου έχουν κάνει παρατήρηση στην Πάτρα. Στην Πάτρα μου έχουν κάνει παρατήρηση γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μένουν πάνω σε πολυκατοικία. Και πραγματικά όταν ήμασταν σε αγωνιστική προετοιμασία, πηγαίναμε εγώ πήγαινα μεσημέρι. Εγώ ναι. Πάντα η προπόνηση για να μου βγει καλή πρέπει να πάω μεσημέρι, άρα πηγαίνω ώρες κινήσεις υγείας στο μεσημέρι. Και αυτό ενοχλεί κάποιους και εντάξει, μπορεί να μας κάνει ένα παρατήρηση από πάνω. Μεσημέρι είναι αλλά καλά. Όσοι... Γιατί καλοκαίρι μεσημέρι είναι έξτρα καλά επειδή έχει πολύ ζέστη και μερικοί δεν πάνε επειδή έχει ζέστη και είναι λίγο πιο χαλαρά από κόσμο. Αυτό, αυτό και προλαβαίνεις και να φας 2-3 φορές αναλόγως τη ρεξυπνά, για να μην πας και με νηστικό. Οι 2 φορές θεωρώ ότι είναι OK, διότι το στομάχι σου δεν είναι τόσο γεμάτο. Θεωρώ ότι όταν γεμίζει πολύ σε το digestion, παίρνει ενέργεια από την προπόνηση. Όσο και να δουλεύει καλά το στομάχι σου και να κάνει καλή πέψη, όταν τρως πολύ, είσαι πιο πολύ. Αισθάνεσαι πιο μπλόκι στις ασκήσεις. Δεν αισθάνεσαι τόσο ανάλαφρο. Συμφωνώ full σε αυτό που λες, γιατί εγώ μερικές μέρες κάνω 2 και μερικές 3 και εγώ το έχω παρατηρήσει σε μένα. Με τα δύο γεύματα πάει καλύτερα. Θεωρώ ότι είναι άκρο λογικό. Επίσης, fun fact, για αυτό που λες, είχα αγοράσει ένα συμπλήρωμα intra workout, παίρνεις intra εσύ. Εγώ τώρα αυτό που χρησιμοποιώ για intra είναι το όσι, το zero, ένα απλό ποτό, ενεργειακό, αλλά παίρνω τη zero έκδοση, που δεν έχει καθόλου θερμίδες, που δεν έχει καθόλου υδατάνθρακα, άρα δεν ωφελεί σε τίποτα, απλά για να πίνω κάτι να έχει γεύση. Και το άλλο που παίρνω σίγουρα είναι ηλεκτρολίτες. Δεν έχω βάλει ακόμα EAAs και θα βάλω την επόμενη εβδομάδα από ό,τι βλέπω. Και τώρα σκεφτείτε ότι το παιδί θα κατέβει αγώνες σε πόσο weeks out είσαι. Είμαι 10 weeks out. Είμαι 20 εβδομάδες ήδη μέσα σε προετοιμασία και έχω άλλες 10. Και πόσοι αγώνες ηλεκτρολίτες για να πάνε στην παραλία. Ξέρεις κάτι. Όχι, όχι ηλεκτρολίτες. Ναι. Το κατάλαβα. Λοιπόν, οι ηλεκτρολίτες χρησιμοποιώ όλο το χρόνο επειδή θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό συμπλήρωμα που μπορεί να αγοράσει κάποιος. Ναι, όσο και καλά ενυδατωμένος να είσαι, όσο και αλάτι να φας, το καλοκαίρι, άμα σηκώνεις κιλά και κάνεις προπόνηση σκληροπυρηνική, οι μύες σου μπορεί να πάθουν κάποια μικροθλάση, την οποία δεν θα την καταλάβεις. Και άμα την καταλάβεις, θα είναι σοβαρό πράγμα. Εγώ έχω πάθει μικροθλάσεις, π.χ. όταν πήγαινα με ζέστη μέσα στο γυμναστήριο και έκανα πόδια ή έκανα πλάτη. Δεν είναι ωραίο να το αισθανθείς αυτό το πράγμα. Αισθάνεσαι λίγο κάτι ότι δεν λειτουργεί σωστά. Άμα είναι κανονική θλάση, πραγματικά δεν θα μπορείς να κάνεις προπόνηση. Αλλά όλα έχουν σχέση με την αναδάτωση. Καταρχήν, μου πούλησες ένα νέο συμπλήρωμα τώρα, αυτό που έκανες. Όλη αυτή τη τέτοια. Απλώς ηλεκτρολίτες, έτσι. Αλμόρα πλάση είναι. Εγώ παθαίνω μικρές θλάσεις. Πάθαινα, τώρα δεν παθαίνω μερικές φορές όταν έχω στήθος στην πλάτη. Μπορώ εγώ να το παθαίνω αυτό. Φίλε, εγώ δεν έκανα πέτσε. Όταν έκανα bench press 155 κιλά πριν από τους αγώνες, από το contraction που κάνανε οι ομοπλάτες πίσω στο πάγκο, μου πιάνανε τα φτερά μου την επόμενη μέρα. Πολύ άσχημα όμως. Δηλαδή δεν είχα κάνει προπόνηση. Ακριώς. Ναι, γιατί όταν πιέζεις στον πάγκο, γι' αυτό μιλάμε τώρα ότι το powerlifting, εγώ θέλω να καταλήξω σε κάποια πράγματα. Και μέσω αυτού του podcast πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν παρεξηγηθεί. Το powerlifting, όταν σε διδάσκει βασικά τεχνική για άσκηση. Οπωσδήποτε πρέπει να έχεις κάποια στάνταρ τεχνική όταν ξεκινάς και να κάνεις modification, να κάνεις παραμετροποίηση πάνω σε αυτή την τεχνική αναλόγως με το πώς σε βολεύει. Όταν το powerlifting σου διδάσκει κλειστές ομοπλάτες πάνω στήθος, κάτω η ώμη, arch στην πλάτη, η γλουτή πάνω στον πάγκο και τα δικέφαλα πάνω στον πάγκο και τα πόδια κολλητά με το πάτωμα για να δώσει το leg drive, όλο αυτό, άμα θεωρείς ότι είναι παπαρολογία, ότι το στήθος δεν θα δουλέψει με αυτόν τον τρόπο και κάτσεις πάνω στον πάγκο ευθεία,
τότε είσαι άξιος της μοίρας σου να πάθεις κάποιο πρόβλημα όταν σηκώνεις πολλά κιλά. Γιατί το σώμα δεν είναι έτοιμο να δεχτεί το φορτίο σε μια πολυαρθρική άσκηση, στην οποία πρέπει όλοι οι μύες να δουλέψουν προς την πίεση αυτή. Όταν εγώ πιέζω, δεν γυμνάζω μόνο το στήθος. Γυμνάζω ανταγωνιστές μύες, γυμνάζω τρικέφαλα. Τα δικέφαλά μου είχαν γαμηθεί άσχημα από τον πάγκο. Όταν έκανα τα 150 κιλά πρώτη φορά, λίγες εβδομάδες, δύο εβδομάδες πριν από τον αγώνα του powerlifting, με έπιασε πόνος τον ένα δικέφαλό μου, τον δεξί. Πραγματικά, σταμάτησα μισή ώρα, τρία τέταρτα την προπόνηση. Δεν μπορούσα καν να κάνω προπόνηση και μετά συνέχισα με όλες τις πιέσεις. Το άφησα να ξεκουραστεί. Η πίεση που δεχόταν από τον πάγκο και τα squat, γιατί και τα squat που ήταν low bar, έπαιρναν τα δικέφαλα σαν ανταγωνιστές. Αυτό το πράγμα... Τα squat το έχω νιώσει κι εγώ αυτό. Μπάγκο δεν το έχω νιώσει, ας πω την αλήθεια. Είναι όταν βάλεις τα max κιλά που μπορείς ή όταν δουλέψεις... Και εμείς που κρατάς σταθερά, σταθερά την μπάρα όλα... Ναι φίλε, δηλαδή και 100, και 100 κιλά να βάλεις και να δουλέψω 20 επαναλήψεις, θα με πιάσουν τα δικέφαλα των χεριών και θα με πιάσουν και η πλάτη. Δηλαδή η πλάτη θα την αισθανθώ. Άμα έχω κάνει αυτό το leg drive που γίνεται και έχω κάτσει όπως πρέπει πάνω στον πάγκο, με κλειστές ομοπλάτες να εφάπτονται πάνω στον πάγκο, θα αισθανθείς ότι λειτουργεί. Γιατί ξέρεις κάτι, αυτή η ισομετρική που βάζει δεν είναι, είναι τρόπος εκγύμνασης μέσα σε εισαγωγικά. Εσύ θες παραπάνω στρες για να ξεπεράσεις το όριο της προηγούμενης προπόνησης, το οποίο δεν το δέχεσαι, αλλά δεν μιλάμε για μυϊκή υπερτροφία. Το time under tension είναι αυτό που καθορίζει τη μυϊκή υπερτροφία. Όταν εσύ κάνεις 50 σετ πάγκο, κάπως θα δουλέψουν και τα φτερά σου. Δεν κάνεις ένα σετ πάγκο και φεύγεις. Δεν θα δουλέψουν με το ένα σετ πάγκο. Άμα εσύ όμως θα ζωρίσεις και προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κίνηση σε 10 σετ πάγκο, εννοείται ότι θα δεχτούν κάποιο στρες, το οποίο θα οδηγήσει σε διαμόρφωσή τους. Δεν είναι εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να σου λέει ο άλλος, μα δεν γυμνάζεται έτσι το σημείο, δεν γυμνάζονται έτσι τα δικέφαλα, τα τρικέφαλα, το οτιδήποτε. Δέχονται στρες. Σκέφτομαι το meme που δείχνει στην αρχή ένα μικρό μυαλό και λέει κάνω πάγκο για να γυμνάσω το στήθος μου. Πιο έξυπνος μετά και δείχνει κάνω πάγκο για να γυμνάσω τρικέφαλά μου. Ναι, εσύ είναι κάνω πάγκο για να γυμνάσω τα δικέφαλά μου. Στους γλουτούς που οι γλουτοί καίγανε. Γιατί εγώ είχα μάθει να κάνω contract από το bodybuilding τη πίσω τη πόζα. Ναι. Να τους κλείνω μέσα και αυτό το εφάρμοζα στον πάγκο. Φαινόταν η γλουτή. Αυτό που λες τώρα. Αυτό που λες, πόσο συνδυάζονται. Πήρε από το bodybuilding και το πήγε στο powerlifting. Ναι, ναι, φίλε, ναι. Αυτό ήταν πολύ βασικό γιατί δεν μπορούσαν οι άλλοι να το κάνουν. Γιατί εγώ είχα αγαμηθεί στις πόζες. Δηλαδή, ναι, σίγουρα. Μου είχε γίνει βίωμα τον τελευταίο καιρό. Ειδικά άμα ξέρεις ότι θα ανέβεις στη σκηνή σε μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες. Και τώρα κάνεις σίγουρα πολλά posing routine. Κάνεις κάθε μέρα. Μπράβο. Ναι, κάνω κάθε μέρα. Κάνω κάθε μέρα. Γενικώς τα ανοίγματα πλάτης θα κάνω κάθε μέρα σίγουρα. Γιατί στο άνοιγμα πλάτης έχω ένα θέμα σχετικά με την κινητικότητα των ώμων. Ναι. Το έχω φτιάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλιά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το άνοιγμα πλάτης που βλέπεις τώρα δεν είναι ίδιο με παλιά. Σαν διαμόρφωση. Πώς βγάζεις την πόζα. Πώς βγάζεις την πόζα. Ναι, πώς βγάζεις την πόζα, γιατί αυτό που ήταν παλιά δεν ήταν πόζα. Ήταν για τα πανηγύρια. Αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα το λες κάθε χρόνο για κάτι. Αλλά ναι. Ξέρεις κάτι, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει ένας άνθρωπος. Ένα βήμα τη φορά, ένα διπλάκι. Εγώ πρόσφατα ξεκίνησα. Ελάχιστα δουλεύω το posing μου και έχω παρατηρήσει από φίλους μου που είναι παλαιοστεράδες το πόσο φυσικά τους βγαίνει ή θυμούνται ή έχουν μάθει να κάνουν brace, την ανάσα, τα hack squat γενικά. Ναι. Είναι ωραίο, αλλά στις πολλές επαναλήψεις γαμάει. Πολλές επαναλήψεις, φίλε, αυτό το brace δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να κάνεις κάποια συνεχόμενα χωρίς να πάρεις brace και να πάρεις ένα δυνατό σε κάποια φάση. Ή έχω δει π.χ. στα deadlift στις πολλές επαναλήψεις καλό είναι να κάνεις brace. Πάνω, όχι κάτω. Άμα σταματήσεις κάτω και κάνεις brace, κουράζεσαι παραπάνω. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι αναλόγως βρίσκεις και το πώς το έχω θαρμόσει. Αλλά σίγουρα έχουν καλύτερο, μπορούν να το κάνουν καλύτερα από κάποιον που δεν έχει κάνει ποτέ brace. Ναι, εντάξει, okay, αλλά εγώ ακόμα και τώρα σε αγωνιστικές κινήσεις. Ναι, π.χ. τις δουλεύω έτσι όπως τις έκανα παλιά. Π.χ. όλα τα δουλεύω με σύστημα EPF. Δηλαδή. Κατάλαβα. Για αυτούς... Να κατεβαίνεις εκεί που έχω... είναι για, την αγώνα, για τους αγώνες. Ναι, για την ομοσπονδία που κατεβαίνω. Ναι. Άρα να είναι έγκυρα αυτά τα πράγματα, δηλαδή το βάθος, το κάθισμα να είναι έγκυρο,
η πίεση του πάγκου να είναι όλα πάνω στον πάγκο έτσι όπως πρέπει, και το leg drive να είναι έτσι όπως πρέπει, και το deadlift να είναι έγκυρο. Και δουλεύω και deadlift χωρίς straps τώρα. Δηλαδή, έως τα 230 που είναι το τελευταίο warm-up, ή στα 220, ή και έχω κάνει και 240, τα οποία δεν φοράω straps, γιατί η λαβή μου κρατάει. Φαίνεται ακραίο λίγο, δεν ξέρω. Ναι, εγώ κάνω mix. Δηλαδή, δεν κάνω hook ή οτιδήποτε. Το mix κρατάει καλά το δικό μου. Ζορίζεται λίγο δικέφαλος, πάντα ζοριζότανε. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Άμα ξέρεις ότι δεν θα ανοίξει, είναι το ιδανικό για τους αγώνες. Πάντα με τρόμαζε πριν ξεκινήσω ότι μπορεί να κοπεί ο δικέφαλος. Αλλά έχοντας συζητήσει και με τον Παρούνι από την Πάτρα, ο οποίος το παιδί είναι πολύ καλός powerlifter, καταλήξαμε ότι αυτό είναι το ιδανικό για να μην ανοίξει με τίποτα. Δηλαδή, τους αγώνες ήταν. Θα έπρεπε κάποιος να μου τραβήξει την μπάρα για να. Θα έπρεπε να υπάρχει πολύ παραπάνω βάρος για να ανοίξει το χέρι. Μια φορά είχα κάνει προπόνηση με ένα φίλο μου που ασχολείται με το powerlifting και είχε φέρει άλατα. Και δοκίμασα και μου άρεσε αρκετά και είχα σκεφτεί να πάρω, αλλά μετά όσο το σκεφτόμουν, γιατί το σκεφτόμουν, δεν είναι να αγοράζω κάτι βιαστικά. Το ψάχνω λίγο. Ναι, το κάνω και εγώ. Κάνω overthinking στα πάντα γενικά, αλλά ναι, τέλος πάντων. Και εγώ, και εγώ. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν άξιζε να πάρει άλατα ένα bodybuilder. Γιατί αυτό το κάνει για μια. Θα το πάω στο hackfest, εντάξει. Θα κάνω 6 reps. 5 στο βαρύ, στο top set. Κάνω 4. Και τα άλατα είναι για το 1 rep. 2, ξέρω εγώ. Μετά. Ξέρεις που είναι. Ξέρεις που είναι απαραίτητα τα άλατα τώρα στην αγωνιστική προετοιμασία, γιατί εγώ χρησιμοποιώ, έτσι. Δεν χρησιμοποιώ άλατα. Χρησιμοποιώ υγρή αμμονία. Παίρνει πολύ πιο φθηνή από τα άλατα και έχει πολύ, πολύ δυνατή οσμή. Νιώθω ότι άμα κάνεις high reps δεν έχει τόσο νόημα. Γιατί στα σκάει στην αρχή. Ναι, μα δεν το χρησιμοποιώ σε όλα τα set. Mm. Χρησιμοποιώ σε 3 set σε όλη την προπόνηση. Πιστεύω ότι αλλά αυτό... ξέρεις κάτι. Για να μπει στο mood όταν είσαι πριν από τους αγώνες και έχεις μηδενική ενέργεια, έχεις κουραστεί μες την ημέρα σου. Χρειάζεται για να μπει στο mood να κάνεις 240 κιλά deadlift και να τα σηκώσεις τα 240 και να τα κάνεις για reps. Και τα 220 για reps. Θες ένα boost. Ή να κάνεις squat. Θες boost. Θες boost. Μες δεν στιγμή. Είναι ότι δουλεύει το μυαλό σου με boost. Θέλεις να είσαι σε πνευματική εγρήγορση, γιατί τα κιλά πρέπει να τα διαχειριστείς με αυτόν τον τρόπο. Τι κοιμάσαι, θα γίνει μαλακία. Και μπορεί να έχει γίνει και σαν στα ελληνικά τελετή. Πώς είναι, έχουμε το ίδιο τραγούδι για το top set, το θες και τα άλατα. Είναι και λίγο συνήθεια, δεν είναι. Μπράβο. Μπράβο. Είναι μια συνήθεια, αλλά ξέρεις κάτι. Όχι, όχι. Άμα τα ξεχάσω, θα κάνω την ίδια προπόνηση. Ναι, θα κάνω την ίδια προπόνηση. Θα κάνω την ίδια προπόνηση με νεύρα. Σαν να σου έχουν πάρει το ναρκωτικό σου. Δεν ισχύει. Ξέρεις κάτι. Δεν το θεωρώ αναγκαίο να χρησιμοποιήσει άλατα, αλλά κάποιες μέρες, ρε φίλε, καλό είναι να τα χρησιμοποιώ, διότι δεν μπορώ να ξυπνήσω, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν ξεκινάω την προπόνηση, πρέπει να μπω σε mood. Όταν μπαίνω μέσα στο γυμναστήριο, δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν. Γιατί αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, είναι δύσκολο να κινούνται φορτία, άμα δεν έχεις το μυαλό σου πάνω στα φορτία. Δεν και επειδή πειράει. Θεωρώ πολύ βασικό τη διατήρηση των φορτίων με πολύ ασφαλή τρόπο, δηλαδή κάνω όλα τα warm-up, άμα όλα πηγαίνουν καλά, βάζω τα φορτία, που όλα πηγαίνουν καλά. Σε αυτό το διάστημα και χτύπα ξύλο θέλω να πηγαίνουν και για το υπόλοιπο διάστημα, γιατί πηγαίνει πολύ γραμμικά αυτή η προετοιμασία. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα πέφτω σε βάρος, κάθε εβδομάδα έχω νέο low σε βάρος. Δεν έχω σταματήσει ούτε μία εβδομάδα να πέφτω και δεν έχει σταματήσει ούτε μία εβδομάδα να αλλάζει η εικόνα μου στο καθρέφτη. Το φαγητό μειώνεις προφανώς. Όχι. Με το ίδιο φαγητό 9 εβδομάδες είμαι στις 2.500 θερμίδες. Ήμουνα τις πρώτες 7 εβδομάδες από αυτές, 6 εβδομάδες βασικά, 2.500 θερμίδες στάνταρτ. Α πούμε πώς ξεκίνησε η προετοιμασία. Εμείς κάναμε mini-cut, reverse, διατήρηση, mini-cut. Πιο aggressive από το πρώτο. Το mini-cut το πρώτο ξεκίναγε από τις 4.000 θερμίδες που ήμουνα. 3.500, 3, 2.5 με μείωση υδατάνθρακα. Όλα αυτά. Μετά κάνεις reverse από το 2.5, 3, 3.5, φτάνεις στο 4. Αναβδομάδα αυξάνονται αυτά. 500 θερμίδες πάνω αναβδομάδα. Κάνεις το 4, μένεις 4 εβδομάδες το 4. Αυτό είναι το διατήρηση στην ισορροπία. Και μετά κάνεις δεύτερο aggressive mini cut. Το aggressive mini cut το 2 τώρα πηγαίνει 3,5, 3, 2,5 και εκεί στις 2,5 μείναμε. 6 εβδομάδες με 150 γραμμάρια υδατάνθρακα, 283 πρωτεΐνη και 83-84 λιπαρά. Μείναμε 7 6 εβδομάδες. Ναι, είναι high πρωτεΐνη. Mm. Είναι πολύ high σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Είναι 280. Το οποίο είναι 3, κάτι ένα κιλό.
Μην νομίζεις ότι είναι πολύ high, αλλά, δημιουργεί, λειτουργεί τέλεια. Έχω κάνει εξετάσεις τώρα τελευταία, πατολογικές, δεν δείχνουν καμία υπερλειτουργία ούτε στα νεφρά ούτε πουθενά. Άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την πρωτεΐνη. Ναι. Πήγα να πω ότι έχεις 2,80, αλλά παίρνεις και πρωτεΐνη με τα carbs, αλλά δεν ισχύει. Είναι πολλά λαχανικά μέσα στην ημέρα, ναι. Πολλά λαχανικά. Είναι 800 γραμμάρια πατάτα και 50 γραμμάρια βρώμη, τα οποία είναι μετά την προπόνηση. Όταν δεν έχω προπόνηση, είναι 800 γραμμάρια πατάτα. Βάζω κάποια carbs από φρούτα κατεψυγμένα, γιατί φτιάγνω κάτι τεράστια smoothies, ναι, για τα οποία βάζω πολύ νερό μέσα και παγάκια και κατεψυγμένα φρούτα και με οκτώνου. Ζελέ χωρίς θερμίδες, τρελές δόσεις ζελέ χωρίς θερμίδες, δηλαδή με ένα λίτρο νερό μέσα του ζελέ αυτό, όλο το φακελάκι με ένα λίτρο νερό. Εγώ το έχω κάνει και με να παίρνω ζελατίνες και είδες και να βάζω κουπ πρωτεΐνης και να το κάνω ζελέ. Α, γι' αυτό γίνεται. Ναι. Αυτό γίνεται. Φούλκαλο. Παγωτάκι ή οτιδήποτε. Το βάζεις μέσα στην κατάψυξη, γίνονται κομπλέ. Full smooth. Είναι αυτό το diet hack. Στο τέλος της ημέρας πεινάς, ότι άμα είναι λίγες θερμίδες, φουσκώνεις κοιλιά σου και να πεινάς πάλι. Ξέρεις κάτι, μετά από αυτά τα smoothies και τα ζελέ, πας τουαλέτα κατ' ουράς. Σε φάση πονάει. Η κοιλιά μου, επειδή είναι πάρα πολύ φουσκωμένη για λίγο, για κάνα μισά ώρο, όταν είμαι φουσκωμένη, να πω κάτι μιλάμε προς ότι έχω πιει ένα λίτρο νερό με αέρα. Επειδή το έκανα και εγώ αυτό, χωρίς να πάω για να διατηρούμε χαμηλά, εντάξει. Αλλά είχα πάντα τις τύψεις που δεν ξέρω αν ισχύει, δεν ξέρω αν το έχει ψάξει εσύ, ότι χοντρένει η μέση μου επειδή είμαι φουσκωμένος. Είναι πολύ μύθος αυτό που λέω. Το λένε αυτό όμως. Είναι μύθος αυτό που λες. Φουλ μύθος. Όχι, το πρωί να κοιτάζει τη μέση. Το πρωί fasted, εκεί είναι που μετρά τα πράγματα. Και α, υπάρχει okay. Στο bro science ότι άμα τρως μέχρι να σκάσεις, αν φουσκώνεις, ότι θα χοντρίνει η μέση σου. Υπάρχει αυτό. Το λένε πολύ. Όχι, εντάξει, υπάρχει. Υπάρχει. Σαν μύθος. Σαν αυτά που λένε στο γυμναστήριο. Όλοι αυτοί που χοντρένει η μέση τους και είναι AFB pros και δεν μπορούν να την ελέγξουν τη μέση τους, είναι από τις τρελές ποσότητες φαγητού, δεν λέω. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι και από το ότι μεγαλώνει το στομάχι λόγω αυξητικών παραγόντων. Μεγαλώνουν όλα τα όργανα λόγω αυξητικών παραγόντων. Άρα εσύ πώς γίνεται να διατηρείς τη μέση όταν η μέση μέσα έχει όργανα. Τα μεγαλώνουν. Όταν έχει κάποια συγκεκριμένα όργανα και μεγαλώνουν τα όργανα, γιατί όταν μιλάμε. Το σηκώτη μεγαλώνει, διότι έχει να περάσουν περισσότερα πράγματα από αυτό. Έχει να φιλτράρει περισσότερα πράγματα. Τα νεφρά, υπερλειτουργία. Το στομάχι, παραπάνω κατανάλωση φαγητού. Άρα όλα αυτά θα μεγαλώσουν. Θα μεγαλώσει και το στομάχι σου. Αλλά δεν είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι όλα μαζί. Ένα story σου. Να κάνεις ποδήλατο με ζώνη για να κρατάει. Ναι, ναι, το έχω κάνει αυτό. Το κάνεις ακόμα ή το έκανε. Δεν ήταν η ζώνη για τη μέση, ήταν η ζώνη εφίδρωση. Αυτό είναι ακόμα πιο χαζό. Ναι. Ήταν ακόμα πιο χαζό. Να σου πω κάτι, όλοι ξεκινήσαμε από κάπου. Εγώ έκανα. Δεν το έκανες πρόσφατα. Όχι, ρε, το 18. Οκ, την πρώτη προετοιμασία. Μου είχε μείνει το μυαλό μου. Όχι, το 21 ήταν η πρώτη προετοιμασία. Το έχω ανεβάσει αυτό. Πρόσφατα, 18. Όχι, πρόσφατα είναι στα highlights. Α, μπορώ να έχω το highlights σου, μπορεί, ξέρω. Τότε που το εφάρμοσα αυτό, γιατί το εφάρμοζα και παλιά, όταν ήθελα να χάσω κιλά, αυτό έκανα. Αλλά έχανα πάντα κιλά. Οπότε... Δεν είχε καμία σημασία. Είχα κάνει προπόνηση στο γυμναστήριο καλοκαίρι με χούτι. Εγώ πάντα καταλάβαινα από μικρό ότι αυτό είναι χαζό. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι χαζό τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, δεν είναι πολύ χαζό. Δηλαδή απλά υδρώνει, απλά χάνει σιγά. Αλλά όλοι ξεκινήσαμε από κάπου γιατί αυτά τα πράγματα δεν βλέπω. Και όλοι έχουμε κάνει διαφορετικά λάθος πράγματα. Και εγώ μπορώ να κάνω κάτι άλλο χαζό. Έχω μείνει πολύ καιρό, μιλάω σε θερμίδες για όλο το διάστημα. Ναι, αυτό. Είναι πιο μεγάλο λάθος που το κάνουν πολύ. Αυτό το πράγμα όμως σχετικά με τη ζώνη. Το έκανα στο πρώτο μου cut, το οποίο πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που μέτρησα θερμίδες. Το 18. Εγώ δεν μέτραγα θερμίδες. Δεν το θεωρούσα σημαντικό να μετράω θερμίδες. Γιατί λέω παραπάνω τρως, αφού βάζει βάρος. Ναι. Γιατί να μετρήσεις θερμίδες. Απλά τρως λιγότερο. Ξέρεις κάτι. Δεν μέτραγες το bulk. Το bulk, ναι. Πολύ το έκαναν αυτό. Εγώ φέτος, τους τελευταίους μήνες, κάνω το πιο αυστηρό bulk στη ζωή μου. Μετράω και τα λαχανικά, που μπορεί να μην χρειάζεται, εντάξει. Αλλά. Γιατί δεν μετράω ποτέ στο μπάλ. Να έχεις 100 γραμμάρια κάθε μερίδα. Να έχεις σε κάθε γεύμα. Εγώ θέλω να έχω εικόνα ακριβώς λίγο τι τρώω.
Είσαι τα μετράς εκτός και άμα μετράς greens, ρε φίλε. Δηλαδή μετράς ποσότητες λαχανικών για να ξέρεις ότι είσαι υγιής. Να ξέρεις ότι έχω δύο μέρες λαχανικά. Να ξέρεις ότι έχω κάποια λαχανικά. Αν και εγώ δεν τρώω καθόλου λαχανικά στο bulk πηγή. Εντάξει, εγώ μπορεί να αλλάξω τώρα. Καταλαβαίνω γιατί το κάνεις, επειδή φουσκώνεις. Μα έχεις 5.000 θερμίδες. Μου χαλάνε τελείως το digestion. Την πέψη. Μου το χαλάνε τελείως. Ναι, θεωρώ ότι έχουν φυτικές ίνες κάποια πράγματα που τρώω. Άρα... Μπορεί να έχουν μικροστοιχεία, ξέρω εγώ κάποια. Αλλά... Προς φρούτα. Φρούτα θα τα γαμάσα. Σκέφτομαι, δοκιμάζεις και 5-6 λαχανικά. Δεν είναι όλα ίδια. Μπορεί κάποια να σου ταιριάζει καλά. Μπορεί να μην τα φιλώδη λαχανικά με κάποιο μαρούλι. Α! Να μην σου κάθεται καλά, αλλά άμα πάρεις καρότα και θα τρως σαν. Ξέρεις κάτι, σαν πουρέ, να μην σε πειράζει. Ναι, ναι, μπράβο. Και να ελέγξει και τις φυτικές σου ίνες όλες από όλα, να μην είναι κάτι ακραίο, ξέρω εγώ. Πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να φας λαχανικά στο μπαλκό. Και εκεί θέλω να καταλήξω. Άμα θέλει κάποιος, μπορεί να το κάνεις και να τον. Ξέρεις κάτι, εξαρτάται πόσες θερμίδες τρως. Εξαρτάται πόσες θερμίδες τρως. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι άμα τρως πάρα πολλές θερμίδες, δηλαδή τρως κοντά στις 5.000 θερμίδες ή 5.500 θερμίδες. Αυτά είναι ακραία, δηλαδή. Δεν μπορείς εκεί να το φας λαχανικά. Και εκεί μπορεί να πρέπει να αφαιρέσεις ακόμα και το ρύζι, π.χ. ή τη βρώμη. Να φας μόνο κρέμες. Και να βάλεις δημητριακά. Ή ναι. Οτιδήποτε. Η κρέμα δεν μου κάθεται καλά εμένα στο στομάχι. Τι ποτέ δεν μου κάθεται. Εγώ κάθεται φουλ καλά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Α, πόσο δεν ήθελα να φάω. Πολύ ζάχαρη άμα φας δύο κουτιά κόμπος. Όχι ρε φίλε, γιατί 10 γραμμάρια στα 100 έχουν. Yeah. Δηλαδή πόσο χάλια. Και στο τέλος της ημέρας παίρνεις τα άλλα. Rice Krispies. Τα οποία έχουν 4 γραμμάρια στα 100. Ναι, τα Rice Krispies απλά δεν έχουν γεύση. Γι' αυτό δεν τα προτιμάω. Δηλαδή σε σχέση με τα κόμπος που έχουν σοκολάτα δεν έχουν τα Rice Krispies. Αλλά αυτό που έτρωγα στο τέλος του μπαρκ και μου άρεσε πολύ. Περιμένω να πεις. Λοιπόν, εγώ δεν χρησιμοποιούσα καθόλου πρωτεΐνη στο τέλος του μπαρκ. Μου χάλαγε το στομάχι. Τι πρωτεΐνη. Ναι. Αν ναι. Πάρει ένα isolate πρωτεΐνη. Δημιουργούσε πρόβλημα. Λογικά, εγώ σκέφτομαι τώρα στο μυαλό μου ότι μια isolate πρωτεΐνη είναι πιο εύκολο πεπτή από άλλο. Η γιαούρτη ήταν πολύ πιο εύκολο πεπτή. Είχε το τάλ 2% σε σχέση με την πρωτεΐνη μετά την προπόνηση. Γιατί ξέρεις κάτι. Όντως, αυτό ισχύει που λες τώρα. Με τη γιαούρτη μέσα σε μια μισή ώρα είχα χωνέψει ένα πακέτο δημητριακά, μισό κιλό γιαούρτη και 25 γραμμάρια μέλι. Μέσα σε μια μισή ώρα πίναγα. Τρελά όμως πίναγα. Δηλαδή και η πρωτεΐνη μου χάλαγε το digestion. Σόρευε πολύ στο στομάχι αέρια ή οτιδήποτε και δεν με άφηνε να φάω μετά εύκολα. Πρώτη φορά καρός στο μπαλ και ανεβάλω στους θερμίδες και θα έχω ξάλι αύξηση τώρα γιατί δεν βλέπω να ανεβαίνει το βάρος μου. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Εντάξει. Okay. Αυτό που λες τώρα δεν μπορώ να το πιστέψω. Ότι θα γίνει σε μένα. Ότι θα γίνει σε μένα. Καθένας είναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα χωνεύω το γιαούρτι. Το μπαλ π.χ. πέρυσι το καλοκαίρι που έκανα μπαλ. Αυτά που βοηθάνε πολύ είναι να έχεις επιλογές οι οποίες να είναι flexible στο bulk. Δηλαδή, π.χ. θες toast, φάει toast. Εγώ πήγαινα στη δουλειά πέρυσι το καλοκαίρι και έφερνα μαζί μου 4 αυγά βραστά και 2 τοστάκια και 2 μπάρες δημητριακών. Ναι. Έτρωγα το πρωί τη βρώμη μου με την μπανάνα μου, που αυτό το γούσταρα πάρα πολύ το γεύμα. Μετά γύριζα σπίτι, έτρωγα γιαούρτι, 300 γραμμάρια γιαούρτι, γρανόλα μέσα στο γιαούρτι και καρπούζι. Μετά έτρωγα, κοιμόμουνα. Γρανόλα έχει και λιπαρά. Ναι, έχει και λιπαρά. Μετά κοιμόμουνα και έτρωγα το pre-workout meal, το οποίο ήταν ρύζι κότα. Κλασικό, δεν το άλλαζα. Τώρα το έχω αλλάξει. Το έχω βάλει πατάτα κότα, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Βάζεις λιπαρά στο pre-workout ή το ρυζικό τασκατό? Βάζω 15 γραμμάρια φυσικό βούτυρο τώρα. Εγώ βάζω. Και στο. Βάζω και λέω όλα εδώ στο ρυζικό. Εγώ έβαζα λάδι και τώρα το άλλαξα με μαύρη σοκολάτα. Εντάξει, όλα βολεύω. Αλλά ξέρεις κάτι, να είσαι γύρω στο 20 γραμμάρια λιπαρά, όχι παραπάνω. Δηλαδή εντάξει, εξαρτάται και πόση ώρα τρως πριν. Ναι. Δηλαδή, και πόση ώρα κάνεις προπόνηση. Προσπαθώ να πάω γυμναστήριο μία ώρα μετά αφού φάω. Μία ώρα και κάτι ψηλά, εντάξει. Μερικές φορές το λούζω, γιατί και η Αθήνα είναι λίγο απρόβλεπτη με τις κινήσεις και αυτά. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνει και 2 ώρες και η προπόνησή μου κρατάει πάντα. Ακόμα και τις ημέρες που έχω 7 ασκήσεις στο push, για κάποιον μαγικό λόγο, κάνω 2 σετς την άσκηση και βγαίνει 2 ώρες. Δεν ξέρω τι κάνω λάθος. Λοιπόν, θα σου πω τώρα εγώ τι κάνω. Λοιπόν, εγώ τρώω
2,5 με 3 ώρες πριν κάνω προπόνηση, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και μετά κάνω 3 με 3,5 ώρες προπόνηση. Κάθε φορά. 4 φορές την εβδομάδα κάνω προπόνηση, 3 με 3,5 ώρες. Μπορεί να κάνω και ποζάρισμα μετά την προπόνηση, αλλά σίγουρα θα έχω φάει το post-workout meal πριν κάνω ποζάρισμα. Γιατί έχω πολυγυμικό επεισόδιο μόλις τελειώνω την προπόνηση. Το έχω το γεύμα μαζί μου. Πάντα. Και εγώ το έχω πάντα μαζί. Κάθομαι 3 ώρα. Μετά στα pool με τις 8 ασκήσεις, είστε κάτι leg day. Φίλε, δεν βγαίνει. Άμα έχεις και το intensity. Αλλά εγώ έχω και πολλές ασκήσεις και τα drop set. Δηλαδή το πρώτο set είναι 3 με 6 επαναλήψεις. Το δεύτερο είναι 8 με 12 συν drop set. Και σε κάποια κάνω και 3 set. Δηλαδή είναι όγκος προπόνησης. Τρελός. Δεν βγαίνει έτσι. Άμα δεν έχεις το μυαλό εκεί. Και τώρα σκέφτομαι λοιπόν, ότι δεν έχεις intra. Δεν έχω intra. Πολλές φορές αστικός. Γι' αυτό πίνω το όσι. Απλά για να με ξεγελάει λίγο. Στο γυμναστήριο μου είναι δύο παιδιά που πίνουν Coca-Cola Light και πάντα έλεγα από μέσα μου το έκρινα. Και ο Τουρλιώτης είδα ότι πίνει coconut water. Του γράψα comment όταν το είδα ότι με τα λεφτά που δίνεις για το επόμενο τέτοιο παίρνεις το καλύτερο κυκλική δεξιτρόζη παίρνεις. Γιατί αυτό έκανε 3 ευρώ. Ναι. Είναι αλήθεια ότι το coconut water όμως έχει πολλούς ηλεκτρολίτες και πραγματικά και, και πολλά intra έχουν ήδη μέσα τέτοιο, έχουν coconut water. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω πάρει ένα με EA στο οποίο έχει μέσα. Έχουν πολλά και το cage έχει. Αλλά ήθελα να πω ότι τώρα ο Τουρλιώτης είδα ότι αγόρασε intra workout carbs τώρα σε ένα story, νομίζω και σήμερα το είδα. Και πήρε κάποιους super carbs, λέγεται, από SciTech. Που αυτό παίζει, γιατί το έχω δει αυτό το προϊόν. Α, ναι, ναι, σήμερα το ανέβασε, σήμερα ναι. Το έχω δει επειδή είναι πολύ φθηνό και το βλέπω παντού σε κάτι shops. Αλλά έχει, παίζει να έχει 60% με maltodextrin, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι έχει πιο... Κοίτα, εμένα η maltodextrine, όποτε τη χρησιμοποιούσα μέσα σε όγκο, ήταν λίγο πιο χάλια από τη δεξτρόζη. Το καλύτερο προϊόν που έχω δοκιμάσει από intra workout είναι το Dextrex της Olim. Και πολύ ωραία γεύση και είναι και πολύ φθηνό. Τώρα παίρνω από Jim Beam δεξτρόζη μόνο. Δεν παίρνω άλλες πληρώμα από το Jim Beam. Όχι κυκλική δεξτρή, είναι δεξτρόζη. Παίρνω κυκλική έχει, τη λέει κάπως cluster, τη λέει. Αλλά κυκλική είναι. Ναι, 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 cluster, dextrin. Εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο παραφιλολογία τώρα αυτά. Δεν μπορεί να. Εγώ δεν ξέρω. Στο μυαλό μου, αλλά νιώθω ότι με φουσκώνει λίγο η μαλτοδεξτρίνη. Όχι η μαλτοδεξτρίνη, εγώ σου λέω για τη δεξτρόζη και την κυκλική δεξτρόζη. Εντάξει, προφανώς, αλλά τώρα παίζει. Καμία διαφορά. Και εγώ αυτό πιστεύω, δηλαδή δεξτρόζη ήταν το πιο safe από πάντα. Αλλά σχετικά με το coconut water, επειδή βλέπω πολλά intra, πολλά electrolyte product και έχουν coconut water μέσα. Ρε φίλε, τώρα να πίνεις όμως ένα λίτρο coconut water, εντάξει, είναι ακριβό. Δεν είναι φθηνό. 3,5 ευρώ κάνεις στο σούπερ μάρκετ. 3,80. Ποιος το έχει τα λεφτά αυτά. Κάτι ενεργειακό. Πιο φθηνό. Άμα αγόραζες Gatorade, το Gatorade ένα 20 κάνει στο Mart. Εγώ πάντα από την πληροφόρηση αγοράζω καφέ. Αγοράζω απ' έξω καφέ. Φαντάζεσαι να παίρνεις καφέ. Εγώ πίνω. Να παίρνεις no steam pre-workout. Καφέ, no steam pre-workout. Όχι, όχι. Και coconut water. 10 ευρώ προπόνηση. Εγώ αυτό που κάνω π.χ. είναι πίνω Monster και πίνω και pre-workout. Πριν από την προπόνηση. Δηλαδή στο pre-workout meal πίνω Monster και μετά πίνω και πριν από την προπόνηση καφείνη. Τώρα τελευταία για να την βγάζω. Δηλαδή είμαι στα 450 mg καφείνη πριν από την προπόνηση. Okay. Εγώ πάντα ανεβάζω τον καφέ σταδιακά. Κάνω κάτι κύκλους. Και ξεκινάω με ένα, πάω και ένα σπρεσάκι ακόμα ή να βάλω Monster ή κάτι τέτοιο ή pre-workout. Okay. Και το έχω ακούσει και αυτό. Και όταν πάω deload ή τον κόβω μαχαίρι ή πίνω ένα σπρεσάκι για να λέω σε τι φάση είμαι. Εγώ deload τώρα δεν κάνω. Δεν κάνω deload, το οποίο είναι λίγο αποτάγραφα, αλλά εντάξει. Όταν λέω deload, εννοώ devolume. Δεν κάνω το deload. Αλλά μπορεί να κόψω volume. Αυτό το devolume. Το devolume. Δεν αλλάζω τίποτα στην προπόνηση. Όπως αισθάνομαι, έχει, δεν κάνω. Έχει λίγο νόημα για να μην. Δίνει το διορέτησμα να μην φύγει η Μίκη Μάζα. Ξέρεις κάτι, ο Πολύβιος πήραζε τις παραμέτρους έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνεις devolume ή deload. Να έχει στάνταρτ απόδοση. Είναι και πολλοί που λένε είμαι σε deload και μπορεί να κάπως να κάνω πιο ήπια προπόνηση ενώ μπορούσαν. Okay, γίνεται και αυτό. Ξέρεις κάτι, όταν μπορώ να κάνω προπόνηση, δεν μ' αρέσει να κάνω deload.
Θεωρώ ότι το τηλεόραση. Οκ, άμα δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση, πάρ το λίγο πιο χαλαρά. Άμα δεν σου χρειάζεται κιόλας, μην το πάρεις στάνταρ. Μπορεί να το έχεις προγραμματισμένο ανά 5 εβδομάδες και να το χρειάζεσαι όντως ανά 5 εβδομάδες. Εγώ δεν κάνω ανά 5 εβδομάδες. Κάνω όταν νιώσω και εντάξει. Κάνω όταν νιώσω. Όταν νιώθω ότι χρειάζεται. Δεν θα κάνω. Ναι. Εξαρτάται και από την επικίνδυνοτητα των ασκήσεων. Πώς θα προγραμματίσεις το deload, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να προγραμματίσεις το deload. Άμα είσαι στο powerlifting πηγή. Κοιτάξτε, κάνετε... Είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο το πείτε. Μεσόκυκλους. Ναι, έτσι πάει. Νομίζω ότι έχουμε. Τι θα φας τώρα. Γιαούρτι, φυσικό βουτύρο μέσα στο γιαούρτι. Αμύγδαλα, πρωτεΐνη, λίγο πρωτεΐνη για τη γεύση. Για να συμπληρωθούν τα 10. Μια χαρά. Και 30 oats που τα βράζω με λίγο νερό. Μια χαρά. Και βάζω πολλά fats. Πόσα είσαι τώρα στις θερμίδες. 2-10 πρωτεΐνη, δεν θυμάμαι πόσες θερμίδες γέννη. 90 λιπαρά και 400 υπατάνθρακα. Ή 400. 380. 380. Ναι. Okay. Και βγαίνουν 3570. Yeah. Εντάξει. Τα fats σε αυτό το cut είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν τα έριξα κάτω από τα. Δεν τα πήραξα καθόλου. Τα άφησα 90 μόνιμα. Και νιώθω ότι είναι η καλύτερη κίνηση που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Ξέρεις κάτι. Διατηρούν το ορμονικό σύστημα. Yeah. Καλό είναι να μένουν σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας ή του cut. Εγώ πάντα τα είχα 50 δηλαδή... για να πάρω το όφελος από τα carbs, αλλά ήταν μεγάλο λάθος. Είναι μαλακία τελικά. Ναι. Δεν μπορείς να τα ρίξεις και τα δύο. Και τα carbs και τα ναι. fats. Και το 50... Γιατί τα carbs, άμα τα ρίξεις κάτω από 200-150, ζορίζεσαι. Άμα έχεις ρίξει και τα λιπαρά. Άμα τα ρίξεις και τα δύο, μετά πέφτεις στα τάρταρα. Και το 50 fats νιώθω ότι είναι risky. Δεν είναι κάτι διατηρήσιμο. Δηλαδή λένε το μήνυμα είναι 50, δεν πρέπει να πας στο μήνυμα. Για να κάνετε απλό. Καλύτερα είναι να μην πας. Καλύτερα είναι να μην πας στο μήνυμα. Εσύ τώρα που είσαι τόσες εβδομάδες, πόσο φάτσα έχεις, δεν το ανέφερες. Ίδιες. Ίδια φάτσα όλες τις εβδομάδες. 87. 83-87. Επίσης, δεν μου αρέσει να έχω ρητά νούμερα. Είναι άρτια και τελικά. 82 είναι άρτιο. Κλαίω. Έχω 93 φάτσα. Ο Πολύβιος θα βγάζει αυτά. Εντάξει. Και λέει 93 φάτσα. Ένα πάνω, ένα κάτω. Εντάξει, δεν έβλεψε κανέναν. Εντάξει, μην είμαστε τόσο ok. Γιατί δεν μετράμε και εμείς την προπόνηση. Τι κάνουμε, άμα ο άλλος, εγώ π.χ. όταν κάνω deadlift, πονάει πίσω το κεφάλι μου. Πονάει το κεφάλι μου, εννοώ τώρα τελευταία που έχει και ζέστη. Ναι. Επειδή τα φτάνω όλα τα set αποτυχία, ειδικά στο deadlift. Από το σφίξιμο. Ναι, φίλε. Πολύ άσχημα. Με πιάνει μικρανία. Ακραίο. Στις τελευταίες επαναλήψεις. Αυτό το μετράει. Σίγουρα κάτι και καλά, να σου πω κάτι. Βγαίνει μια σταθερή μακροπρόθεσμα, κάπως φαίνεται. Μακροπρόθεσμα, ναι, είναι οι παράμετροι που έχει σταθερή. Ναι. Π.χ. άμα δεν μετράς τα λαχανικά, αλλά τρως ίδια λαχανικά μακροπρόθεσμα. Το δεν πρόκειται να αλλάξει πολλά πράγματα. Και εγώ ξέρω πολλοί δεν μετράνε το intra carbs. Αυτό που λέγαμε πριν. Δεν τα μετράνε. Αυτό. Άμα δεν το μετράς είναι το ίδιο. Εγώ τι δεν μετράω. Είναι το ίδιο. Ειδικά για το intra. Τα ωμέγα 3 εγώ δεν τα μετράω, ας πούμε, που είναι λιπαρά. Παίρνω όλο το χρόνο. Δεν τα μετράς. Εγώ τα χρησιμοποιώ αναπεριόδους, τα μετράω. Αλλά ξέρεις και κάτι άλλο. Π.χ. άμα μετράς κάτι συγκεκριμένο λάθος για πολύ καιρό. Είναι το ίδιο. Είναι σωστό για σένα. Αυτό το έχω πει σε βίντεο κατά μέτρηση θερμιδών. Ναι, ρε φίλε, μη ζορίζονται όλοι π.χ. και λένε αου. Ή να ψάχνουν. Πρέπει να μετράμε όλα στο παραμικρό. Την πιο τέλεια επιλογή νουά στο μαθητή του Σπάλ. Βάλε εκεί ένα. Από αυτό το μοσχάρι αγοράζεις και αυτό τρως. Πώς γίνεται να αλλάξει δηλαδή αυτό που τρως. Ή το μοσχάρι το βρασμένο. Άμα εσύ το μετράς βρασμένο έτσι 50 χρόνια και τρως κάθε μέρα, πώς γίνεται να μετατραπεί σε λάθος. Ο οργανισμός το ίδιο πράγμα καταλαβαίνει. Ήθελα να ρωτήσω για το σκορπιό πίσω, για αυτούς που βλέπουν το και δεν ακούνε. Α, τίποτα. Αυτά είναι από πολύ μικρός που... Τα έχεις μαζέψει εσύ. Όχι ρε, πας τα καλά σου. Α, εντάξει. Έτοιμο, είναι... Είναι για να τρομάζει τον κόσμο που μπαίνει εδώ μέσα. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο. Δεν είχα τίποτα άλλο να κρεμάσω και κρέμασα τα έντομα. Έχεις και ένα μετάλλιο, έχεις και ένα μετάλλιο. Αυτό είναι παλιά που έκανε κολυμβητήριο. Φαίνεσαι κολυμβητής. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο μας. Ευχαριστούμε που το είδατε. Όποιος έφτασε μέχρι... εδώ πρέπει να κάνει ένα emoji στα σχολεία. Ναι. Emoji τα σπαθιά. Τα σπαθιά, γιατί ωραία. Έχουμε 10 εβδομάδες για να δώσουμε μάχη. Ισχύει, άρα θέλουμε σπαθιά. Θα αναλύσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο θα αναλυθούν πολλά πάνω στην αγωνιστική προετοιμασία. Αυτό πρέπει να το γράψεις, γιατί θα το ξεχάσουμε. Να το γράψεις κάπου να το κάνουμε. Θα έχεις ένα σημειωματάριο, μόνο για το podcast, εντάξει. Και παιδιά, στα επόμενα επεισόδια θα υπάρχει και ανάλυση αγώνων.
NPC αγώνων. Οποιοιδήποτε αγώνες μας φαίνονται ότι χρειάζονται σχολιασμό, θα τους αναλύουμε. Θες να κράξεις το condition. Και θα τους αναλύουμε πολύ. Θα σχολιάζουμε και αθλητές. Και σε ποιον αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί είμαστε το ελληνικό podcast πάνω στο bodybuilding. Θες να κράξεις το πόσο γραμμωμένο ήταν σε αυτό που ανέβασες και story στο NPC, ποια απολυτήρια ήταν. Φίλε, εκεί έφρυξα. Έφρυξα. Θα το σχολιάσουμε όμως για αυτό. Θα το σχολιάσουμε. Γιατί αυτό δεν είναι. Ξέρεις κάτι. Ξέρεις που πρέπει να κριτικάρεις. Όταν ο άλλος κάνει 24 ώρες το 24ωρο, αυτό είναι η δουλειά του, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο και κατεβαίνει χάλια. Εκεί πρέπει να το σχολιάσει. Ναι, αυτά. Εντάξει, το αφήνουμε να σχολιάσουμε. Παιδιά, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Κάντε like. The like, subscribe και θα ακολουθήσει πολύ υλικό με πάρα πολλά πράγματα. Όχι, okay, αυτά. Τα λέμε.